Ο μύθος λέει πως ο Τυφών μένει μαζί με την Εύθη, ενώ ο Όσυρης κρυφά πλάγιασε μαζί της, διότι τα έσχατα μέρη της ύλης που αποκαλούν Εύθη και Τελευτή εξουσιάζει κατεξοχήν η φθοροποιός δύναμη. Η γονιμοποιός και σωτήρια δύναμη σκορπίζει πάνω τους αδύναμο και ξεθοριασμένο σπέρμα που το κατέστρεψε ο Τυφών, εκτός από όσο διασώζει, τρέφει και συγκρατεί η Ίσης που το δέχεται μέσα της. Κάθε άποψη είναι τούτος ανώτερος, όπως υπονοεί ο Πλάτων, επίσης και ο Αριστοτέλης. Το γόνιμο και σωτήριο στοιχείο της φύσης κινείται προς αυτόν και προς το είναι, ενώ η καταστρεπτική και φθοροποιός δύναμη απομακρύνεται από αυτόν και κινείται προς το μη είναι. Για τούτο χρησιμοποιούν το όνομα Ίσης από το ίεστε, προχωρώ ορμητικά, με γνώση και κινούμε, διότι είναι κίνηση και διαθέτει ψυχή και φρόνηση. Στην πραγματικότητα το όνομα τούτο δεν είναι βαρβαρικό, αλλά όπως για όλους τους θεούς υπάρχει όνομα κοινό που προέρχεται από το θεατός και το θέον, αυτός που τρέχει, έτσι και με τη θεά τούτη, από την ακριβή γνώση και συνάμα την κίνηση, ίσιδα εμείς, ίσιδα και οι Αιγύπτιοι αποκαλούν. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Πλάτων λέει πως δηλώνει την ουσία που οι αρχαίοι αποκαλούσαν Ισία. Παρόμοια ονόμαζαν τη νόηση και τη φρόνηση, επειδή είναι φορά και κίνηση του νου που πηγαίνει προς τα εμπρός και μετακινείται και συνέδεαν την κατανόηση γενικά, κάθε αγαθό και την αρετή με πράγματα που ρέουν απρόσκοπτα και τρέχουν. Όπως επίσης πάλι κατηγορούσαν με χαρακτηρισμούς αντίθετη σημασία στο κακό που βάζει εμπόδια στη φύση, τη δεσμεύει, τη συγκρατεί και την περιορίζει να κινηθεί και να κινήσει προς τα μπρος, αποκαλώντας το κακία, αδιέξοδο, δειλία και ανία. Ο Όσυρης πάλι έχει όνομα σύνθετο από το Όσιος και Ιερός, διότι είναι κοινός λόγος ανάμεσα στα πράγματα του ουρανού και του Άδη, από τα οποία συνήθιζαν οι παλιοί να αποκαλούν ιερά τα δεύτερα και όσια τα πρώτα. Ο λόγος πάλι που φανερώνει τα ουράνια και αποκαλύπτει τα πράγματα που πηγαίνουν προς τα πάνω ονομάζεται Άνουβης και καμιά φορά Ερμάνουβης, διότι ταιριάζει και στα ουράνια και στα υποχθόνια πράγματα. Για τούτο και του θυσιάζουν στην πρώτη περίπτωση λευκό κόκορα, ενώ στη δεύτερη πλουμιστό, διότι πιστεύουν ότι τα ουράνια είναι ανώθευτα και φωτεινά, ενώ τα άλλα ανάμεικτα και παρδαλά. Δεν πρέπει όμως να απορρεί κανείς με τον εξελινισμό των ονομάτων, διότι βέβαια και πολλά άλλα που έφυγαν μαζί με τους ξενιτεμένους Έλληνες συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι και σήμερα, απόδειμα σε άλλους λαούς. Μερικά κάλεσε πίσω η ποίηση, αλλά ορισμένοι τις συκοφαντούν ότι χρησιμοποιεί βαρβαρισμούς και αποκαλούν τις λέξεις του είδους γλώσσες. Στα επωνομαζόμενα επίσης βιβλία του Ερμή εξιστορούν ότι έχει γραφεί για τα ιερά ονόματα πως τη δύναμη που κατευθύνει την περιφορά του ήλιου ονομάζουν Όρο, ενώ οι Έλληνες Απόλλωνα, ενώ τη δύναμη που κατευθύνει την περιφορά του αέρα άλλοι λένε Όσυρη, άλλοι Σάραπη, άλλοι Σόθη στα Αιγυπτιακά. Το όνομα τούτο σημαίνει την εγκυμοσύνη ή την κυοφορία. Για τούτο, με παραφθορά του ονόματος στα ελληνικά, Κίον ονόμασαν το άστρο που θεωρούσαν χαρακτηριστικό της Ίσιδος.
Δεν πρέπει βέβαια να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τα ονόματα, ωστόσο θα απέδιδα περισσότερο στους Αιγυπτίους το όνομα του Σαράπιδος παρά του Οσίριδος, διότι θεωρώ πως το πρώτο είναι ξενικό, ενώ το δεύτερο ελληνικό, και τα δύο όμως αναφέρονται σε ένα θεό και σε μία δύναμη. Με τούτα ταιριάζουν και οι Αιγυπτιακές δοξασίες. Την Ίσιδα δηλαδή ονομάζουν με το όνομα της Αθηνάς, που σημαίνει πάνω κάτω «Ήρθα από μόνη μου» και είναι δηλωτικό της αυτόματης κίνησης. Κρήτη με την Αίγυπτο είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Από την αρχή της ιστορίας της αρχαιολογικής έρευνας στην Κρήτη, αλλά και στην Αίγυπτο, διαπιστώνουμε αυτή τη σχέση. Οι πελασγοί, οι πρώτοι Έλληνες, διεσπάρισαν σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γαίας. Υπάρχουν πολλοί μύθοι, δηλαδή η πανάρχια ιστορία, που μεταδόθηκε μέσα από την προφορική μας παράδοση, οι οποίοι μιλούν για αυτή τη σχέση. Από την ιστορία της Αργίας Ιούς και του Δαναού και του αδελφού του Αίγυπτου, από τον οποίο παίρνει το όνομά της η χώρα της Αιγύπτου, ως την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Διαδόχων, αλλά και τη σημερινή εποχή, με την ελληνική πόλη, όπως ονομάζουν οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι την Αλεξάνδρεια σήμερα, φαίνονται οι δεσμοί των δύο πολιτισμών μέσα σε μια ιστορία 5.000 χρόνων. Ο Άρθουρ Έβανς, όταν έσκαβε στο βασιλικό τάφο στα Ισόπατα κοντά στην Κνωσό, έγραψε στον πατέρα του στις 30 Απριλίου του 1904. Είναι αξιοπερίεργο το μέγεθος του αιγυπτιακού στοιχείου που υπάρχει εδώ. Ο Έβανς θέτει με οξυδέρκεια το σοβαρό ζήτημα της παράλληλης χρονολόγησης του μινωικού αρχαίου κρητικού πολιτισμού με τον αιγυπτιακό. Υπάρχει πληθώρα αιγυπτιακών αρχαιολογικών ευρημάτων στην Κρήτη, αλλά και στην Αίγυπτο. Τα αντίστοιχα κριτικά ευρήματα είναι πάρα πολλά και πολύ σημαντικά από διαφορετικές περιόδους. Εδώ θα παρουσιάσουμε ένα ελάχιστο δείγμα ευρημάτων που καταδεικνύει αυτή τη σχέση. Οι πρώτες βεβαιωμένες επαφές ξεκινούν ήδη από τα μέσα της 3ης χιλιετίας προκοινής χρονολόγησης και επιστοποιούνται κυρίως με ανταλλαγή αγαθών. Η δομή της προανακτορικής Κρήτης κατά την περίοδο αυτή μας είναι άγνωστη, αλλά είναι πολύ πιθανή η ύπαρξη μιας πρωτοαστικής οργάνωσης με επίκεντρο την Κνωσό, η οποία πρέπει να ήταν ο μεγαλύτερος αποδέκτης των επαφών με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος ήταν ισχυρή δύναμη εκείνη την εποχή, αλλά διέθετε υποτυπώδη ναυσιπλοεία και επιζητεί επαφές με την Κρήτη. Στους πρωτομινωικούς τάφους της Μεσαράς, στον Μόχλο και Παλέκαστρο και αλλού, βρέθηκαν εισηγμένα αιγυπτιακά αντικείμενα από τους Κρήτες ναυτικούς. Αντίστοιχα, τα πρώτα καμαραϊκά αγγεία βρέθηκαν στην Αίγυπτο και οι ανασκαφές είχαν πρόβλημα ταύτισής τους, ως ότου βρέθηκε ο τόπος παραγωγής τους στις καμάρες της Κρήτης. Τα αγγεία αυτά είναι ιδιαίτερα και πολύ δύσκολο να κατασκευαστούν σήμερα,
από έμπειρους αγκιοπλάστες. Η Κρήτη ήταν ασφαλώς η πρώτη περιοχή της Ευρώπης που απέκτησε σύστημα γραφής. Ήδη από την τρίτη χιλιετία μαρτυρούνται τρεις εντελώς διαφορετικές γραφές. Η ιερογλυφική, η γραμμική Α και η γραμμική Β, τις οποίες ο Εύανς ονομάζει πρώτος, όπως και το όνομα του πολιτισμού των Κρητών, ως Μινοϊκό. Ο Εύανς βρίσκει ομοιότητες των Αιγυπτιακών ιερογλυφικών με τα Μινοϊκά ιερογλυφικά. Στην Αίγυπτο, ωστόσο, οι Αιγύπτιοι γνώριζαν την γλώσσα της Μινοϊκής Κρήτης, όπως δηλώνουν οι επικλήσεις στην γλώσσα των Κεφτιού, που μας μεταφέρουν ορισμένοι Αιγύπτιοι γραφείς. Δύο ξόρκια στην γλώσσα των Κεφτιού για την αντιμετώπιση της ασιατικής ασθένειας, όπως αναφέρεται, και της Ερυθράς, βρίσκονται στον ιατρικό πάπυρο του Λονδίνου. Ο πάπυρος περιέχει και άλλα κείμενα, τα οποία τον χρονολογούν στην 19η δυναστεία, γύρω στα χρόνια του Τουταγχαμών. Τα ξόρκια είναι γραμμένα στην κοινή ιερατική γραφή, χρησιμοποιώντας τον ομαδικό τρόπο γραφής, ο οποίος συμβατικά χρησιμοποιείται για τις ξένες γλώσσες και είναι κατά πολύ λεπτομερέστερος από τη συνηθισμένη ιερογλυφική, ιδιαίτερα στην αναπαράσταση των συμφώνων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ύπαρξη των παραπάνω ενισχύει την άποψη ότι οι Αιγύπτιοι γνώριζαν, τουλάχιστον εν μέρη, την θρησκεία και την μαγεία της Μεγαλονήσου. Αυτό προκύπτει και από άλλα κείμενα, παραδείγματος χάρη του Σινούχε κατά το Μέσο Βασίλειο. Κατά την 18η δυναστεία, στην βασιλεία της Χατσεψούτ, της πρώτης γυναίκας Φαραώ, το 1490 με 1468 πρώκινης χρονολόγησης, κάτοικοι του Αιγαίου αποδίδουν φόρο τιμή στην Αιγυπτιακή αυλή, όπως απεικονίζονται σε τμήμα θηβαϊκής τοιχογραφίας που κοσμούσε τον τάφο της Σεν Μουτ. Μεταξύ των μετάλλινων αγκείων υπάρχουν κύπελα με ένθετη διακόσμηση χαρακτηριστικών αιγιακών θεμάτων, ταινία με σπήρες και βούκρανα κατενόπιων. Θυμίζουν έντονα ελλαδική τεχνοτροπία από το βαφιό της Λακωνίας, τα οποία είναι εμμηνιακά, δωρικά, αλλά και τους τάφους των μεταγενέστερων Μυκηναίων. Επίσης, κατά την 18η δυναστεία, κατά τη βασιλεία του Τουθμοσίτου III, στις Θήβες, στον τάφο Ρεκ Μι Ρε, αξιωματούχου της βασιλικής αυλής, απεικονίζονται ξένοι σε πομπή, ανάμεσά τους και Κρήτες, οι οποίοι φορούν αιγαιακό, δηλαδή ελληνικό ένδυμα, και μεταφέρουν αντικείμενα που περιέχουν ελληνικά προϊόντα, ανάμεσα σε άλλα, τάλαντα χαλκού, μετάλλινα αγγεία, ρητά, ελεφαντόδοντα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Ιδιαίτερη αίσθηση κάνει το περίζωμα που επιζωγραφίστηκε για να δηλώσει ότι οι Αιγύπτιοι καλλιτέχνες γνώριζαν τις νέες ενδυματολογικές προτιμήσεις των Ελλήνων και αντανακλούν ίσως μια μυκηναϊκή επίδραση. Οι Έλληνες Κρήτες Κεφτιού εμφανίζονται σε πολλές ακόμα σκηνές σε τοιχογραφίες στην Αίγυπτο. Στο παλέκαστρο της Ιτίας βρέθηκε αγαλματίδιο ανδρικής μορφής, το οποίο καταστράφηκε από βανδαλισμό στο ιερό της πόλης περίπου το 1450, όταν καταστρέφονται στην Κρήτη τα Μινοϊκά ιερά. Πρόκειται για κριτικό έργο κατά από ισχυρή αιγυπτιακή επίδραση, σύμφωνα με τους ανασκαφείς. Η τέχνη του είναι απαράμιλη και εντυπωσιάζει μικρογλυπτική που αποδίδει ρεαλιστικά την ανατομία του, φλέβες και λοιπά χαρακτηριστικά. Παρουσιάζει εκπληκτική ομοιότητα ως μορφή με τον Αιγυπτιακό θεό της δημιουργίας, Φθά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Ναυσίνος με τον Αδριάνο Μπεζούγλωφ. Σήμερα βρισκόμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης
Και έχω την, είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα, γιατί μας φιλοξενούν στον Ιππικό Όμιλο Ηρακλείου. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την κυρία Άννα Μπαστάκη για τη φιλοξενία αυτή. Σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή την κυρία Χαρίκλια Κοσμαδάκη Ζωγραφάκη. Κυρία Χαρίκλια, καλώς ήρθατε στον Αυσίνο. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στην εκπομπή αυτή θα παρουσιάσουμε μια εργασία που παρουσιάσατε στο Κριτολογικό Συνέδριο και συγκεκριμένα στο 7ο Κριτολογικό Συνέδριο. Μάλιστα. Και η εργασία σας αυτή αφορά στο δίσκο της Φεστού. Ναι, και γενικά στην πελαγική γλώσσα, η οποία ήταν, όπως πιστεύω με την έρευνα που έκανα, ότι είναι η γλώσσα των Κριτών και όλων των Ελλήνων πριν από την αρχαιότατη Ομηρική που είχαν. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Να πούμε για τους τηλεθεατές μας ότι η κυρία Χαρίκλια Κοσμαδάκη Ζωγραφάκη είναι ερευνήτρια, είναι ζωγράφος, φυσικός και συγγραφέας. Έχετε ασχοληθεί με την κβαντική φυσική και τη φιλοσοφία. Έχετε εκδώσει ένα βιβλίο που λέγει, με τίτλο «Συμπαντική γεωμετρία των αρχαίων Ελλήνων» από τις εκδόσεις Εύανδρος. Αλλά προσωπικά πιστεύω, κυρία Ζωγραφάκη, ότι είστε περισσότερο γνωστοί στον ελληνικό χώρο από μια εργασία σας που είχατε κάνει πάνω στα Ελευσίνια Μυστήρια. Και εδώ θα πρέπει να το τονίσω αυτό, γιατί θα καταλάβουν οι περισσότεροι τηλεθεατές του Ναυσίνου, οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα, τη σοβαρή έρευνα στην αρχαία Ελλάδα. Η εργασία σας αυτή καταδεικνύει την έναρξη των μυστηρίων αυτών στην Μινωική Κρήτη και μάλιστα στον Άγιο Θωμά. Ακριβώς. Αυτό έγινε μια έρευνα εκεί, στην περιοχή, και έχει πάρα πολλά στοιχεία που τα αναφέρω και στο άρθρο που έχει δημοσιευθεί στο ΙΧΟΡ, καταρχήν. Στο περιοδικό ΙΧΟΡ, ναι. Και φαίνεται πολύ καθαρά ότι πρέπει να ήταν η κοιτίδα των Ελευσινίων εκεί. Και ευελπιστώ ότι για αυτό το θέμα θα κάνουμε μία άλλη εκπομπή στο μέλλον. Σίγουρα το ετοιμάζουμε αυτό. Ωραία. Ετοιμάζουμε και μία συνέχεια του άρθρου, την οποία θα παρουσιάσουμε μετά. Πολύ ωραία. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε περισσότερο με το δίσκο της Φεστού και την πελασγική γλώσσα. Η γλώσσα των μινωικών κειμένων, σύμφωνα με την έρευνά σας πάντα, που θεωρήθηκε ως αρχαία Αιγυπτιακή, ερευνώντας όμως εσείς, αποκαλύπτεται ότι πρέπει να ήταν η αρχαιότατη ελληνική. Ακριβώς αυτό. Αυτό βγήκε στην πορεία. Ποια ήταν τα στοιχεία που ακολουθήσατε στην εργασία σας αυτή? Πώς ξεκίνησε δηλαδή, ποια ήταν η έναρξη για την εργασία αυτή? Η έναρξη ήταν λίγο περίεργη, σαν ένα μήνυμα ήταν. Πριν από πολλά χρόνια, γιατί στο συνέδριο έχει πάει πριν από πολλά χρόνια στη εργασία. Πάντα συνήθιζα να πηγαίνω στο μουσείο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η αρχαιολογική χώρη και όλα αυτά. Και πήγαινα με το γιο μου που ήταν μικρό τότε. Μία από τις πολλές φορές που είχαμε πάει στο μουσείο, περάσαμε και βλέπαμε και το δίσκο της Φεστού που είναι εκεί και σήμερα. Και μου λέει μια στιγμή το παιδί, «Μαμά, αυτό εδώ το κομμάτι δείχνει ότι εδώ δεν είναι Μινωίτες, είναι Αιγύπτιοι». Και μου δείχνει ένα ανθρωπάκι που υπάρχει πάνω στο δίσκο. Αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, να θεωρηθεί κάτι φευγαλαίο. Ναι. Αλλά εμένα δεν ξέρω γιατί μου χτύπησε έτσι πολύ περίεργα. Είδα ότι το παιδί παρατήρησε κάτι που δεν το είχα προσέξει εγώ ποτέ. Και ούτε είχε κανείς που μελετάει. Και άρχισα από εκεί πέρα να ψάχνω. Να ψάχνω καταρχήν τα Αιγυπτιακά. Με λεξικά, με διάφορα τέσσερα στους σαμπολιών που βασίζεται όλη η εργασία μου. Και είδα τις, αρχίζω να αναμπαίνω στις ομοιότητες που είχαν τα ιερογλυφικά της Κρήτης με τα Αιγυπτιακά. Και προχωρώντας, είδα ότι υπάρχει μια ταύτιση, τα οποία θα παρουσιάσω, θα δείξω. Ναι, θα τα δείξουμε όλα αυτά. Ναι. Καταφανώς, δηλαδή, όμοια, και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει ήδη γίνει σχόλιο εδώ και πολύ καιρό για αυτό το θέμα. Thank you.
Ο δίσκος της Φεστού περιέχει το αρχαιότερο τυπωμένο κείμενο. Γράφτηκε με κινητούς τύπους των ιερογλυφικών σημείων. Ο δίσκος βρέθηκε σε ένα διαμέρισμα του Ανακτόρου, που χρησιμοποιήθηκε μόνο κατά την νεοανακτορική περίοδο, δηλαδή 1700 με 1600 πρόκεινης χρονολόγησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κείμενό του ανήκει σε αυτή την περίοδο ή ότι γράφτηκε μόνο μια φορά. Παραθέτω πιο κάτω κατάλογο των συμβόλων του δίσκου της Φεστού και δίπλα στο κάθε ένα από αυτά το αντίστοιχο αιγυπτιακό σύμβολο με την ερμηνεία του και τη σελίδα του βιβλίου του Σαμπολιών όπου αναγράφεται. Πρώτα όμως θα δώσω ορισμένα απαραίτητα βοηθητικά στοιχεία. Όπως φαίνεται, στον προαναφερόμενο κατάλογο, τα σύμβολα του δίσκου είναι όμοια με τα αιγυπτιακά. Ορισμένα από αυτά είναι ελαφρώς διαφορετικά, όμως ενοιολογικά δεν διαφέρουν. Για παράδειγμα, το σύμβολο αυτό του δίσκου δεν είναι ίδιο σχηματικά με το αιγυπτιακό που σημαίνει γενό. Όποια όμως ερμηνεία και αν προσπαθήσουμε να δώσουμε στο σύμβολο αυτό, βλαστάνω, φυτρώνω, αναγεννούμε, είναι ενοιολογικά ταυτόσιμη με την ερμηνεία του αιγυπτιακού συμβόλου γενό γέννησης. Το ίδιο συμβαίνει και με μερικά άλλα σύμβολα. Θα προσθέσω εδώ κάτι που είναι γνωστό σε όσους έχουν ασχοληθεί με τα ιερογλυφικά της Αιγύπτου, ότι μία λέξη δεν γράφεται μόνο με έναν τρόπο, μόνο με ορισμένα σύμβολα, αλλά με διαφόρους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, η λέξη Αίγυπτος στην αιγυπτιακή γλώσσα Χέμ γράφεται ως εξής. Η μετάφραση που έχω κάνει είναι στεγνή, κατά λέξην, χωρίς καμία λογοτεχνική προσπάθεια, γιατί έτσι μπορεί να φανεί καθαρά αν τα ιερογλυφικά της Αιγύπτου που χρησιμοποίησα στη μετάφραση είναι πράγματι σωστά. Αν δεν είναι σωστά, δεν θα μπορούσε να βγει κανένα νόημα. Όμως, όπως φαίνεται πιο κάτω, παρόλη τη λιτότητα της μετάφρασης, και πλήρες νόημα βγαίνει και το κείμενο εμφανίζεται πολύ λογοτεχνικό. Αν μάλιστα κανείς επιχειρήσει να διαβάσει δυνατά το κείμενο και στην θεωρούμενη ως αιγυπτιακή γλώσσα που παραθέτω, θα αισθανθεί και την ηχητική υποβολή της γλώσσας εκείνης, ιδίως από τις φράσεις που επαναλαμβάνονται, όπως παραδείγματος χάρη «μάνα μόν μάνα» και άλλα. Άρχισα την ανάγνωση και μετάφραση του κειμένου του δίσκου της Φεστού από το κέντρο προς την περιφέρεια. Ο τρόπος που είναι στραμμένα τα πρόσωπα με οδήγησε να σκεφτώ έτσι, γιατί είναι φυσικό να είναι στραμμένα προς τη φορά της ανάγνωσης και όχι αντίθετα. Αρχή του κειμένου θεώρησα την πλευρά που στο κέντρο είναι ζωγραφισμένος ο Ρόδακας, γιατί είναι λογικό να υπάρχει διακόσμηση στην αρχή της γραφής. Άλλωστε, και σε πολύ μεταγενέστερα κείμενα και σε σύγχρονά μας, στολίζονται με διάφορα σχέδια τα γράμματα με τα οποία αρχίζει ένα κείμενο. Ρόδακας. Κοσμούσε ιερογλυφικές επιγραφές. Ένα πρόσωπο με το σύμβολο θήτα σήμαινε τον πρώτο, τον αρχηγό, τον πρίγκιπα. Το σύμβολο θήτα στο δίσκο αντιστοιχεί στο σύμβολο 8 επάνω στο πρόσωπο. Ίσως σχετίζεται με αυτό και η χαρακτηριστική πλεξίδα των Φαραώ. Οι πρίγκιπες και οι πριγκίπισες του βασιλικού οίκου έφεραν ως σημείο διακριτικών πλεξίδα στις κόμεις τους ή στους κροτάφους. Οι Φαραώ έφεραν πλεξίδα ή σχήμα εστραμμένου κέρατος βοός. Το συμβολικό ρήμα διευθύνω. Το σύμβολο αυτό του δίσκου της Φεστού μοιάζει με σύμβολο που παρουσιάζεται στο δαχτυλίδι της Τύρινθος και φαίνεται να είναι σύμβολο ισχύως της θεάς. Αυτό με οδήγησε στο να ταυτίσω νεολογικά το σύμβολο του δίσκου με το αντίστοιχο αιγυπτιακό «μέγας ισχυρός». Το επόμενο σύμβολο είναι προσδιοριστικό των χωρών και των ιερών ονομάτων των θεών. Φαίνεται να είναι το σύμβολο της θεάς της βλαστήσεως, της εφορίας και των δέντρων, με δύο λόγια της γης, Ίσης της Αιγύπτου. Το σύμβολο αυτό, εκτός από τη σημασία που έχει, ιδρύο, χαρακτηρίζει και το όνομα του Μενές,
του πρώτου Φαραώ, του Ιδρυτή, και φαίνεται να σχετίζεται με το σύμβολο του δίσκου, που πιθανώς να είναι σύμβολο εξουσίας και συνάμα να χαρακτηρίζει την Αίγυπτο άνω και κάτω. Στέλεχος και άνθος παπύρου, που σημαίνει την Κάτω Αίγυπτο, έδρα του Μενές. Δοχείο με καρπούς που σχεδίαζαν οι Αιγύπτιοι, επίσης το σύμβολο της προσφοράς το σχεδίαζαν ως δέλτα και το σύμβολο με τον Αιγύπτιο που κρατάει το δέλτα, Κο ή Εν, χαρακτήριζε την πράξη του προσφέριν. Πανηγύρι. Αγαπητός, αγαπημένος, λάτρης, αγαπώ. Άρωτρο, σύμβολο εργασίας και ρήμα εργάζομαι. Μαν μάνα, τροφός, και το ρήμα τρέφω. Κέρατα, σύμβολο του φθά. Φτερά, σύμβολο του φθά. Το επόμενο σύμβολο έχει δύο σημασίες. Η πρώτη είναι ζώο για θυσία και η δεύτερη η δύναμή του. Οδηγώ, προχωρώ, προοδεύω. Γεννώ. Ναός. Η γη, κόσμος γήινος. Αγαπημένος, αγαπώ, λάτρης. Θεός. Οι βάρβαροι λαοί σε υποταγή. Ξένος εχμάλωτος, δεμένος υποταγμένος. Η κάθετη γραμμή κατά από ορισμένα σύμβολα σήμαινε μία φορά, δύο φορές και ούτω καθεξής. Επίσης, πρώτος, δεύτερος κλπ. Οι βάρβαροι. Άγρυπνη, επαγρύπνηση. Κύριος, ηγεμόνας. Το άνθος του παπύρου χαρακτηρίζει την Κάτω Αίγυπτο ή ένα έθνος επιτιθέμενο της Ασίας ή της Ευρώπης. Το άνθος του λουτού χαρακτηρίζει την Μέση και Άνω Αίγυπτο. Ανκ, Ανουκέ. Ανουκέ ήταν το όνομα που έδιναν σε μια μορφή της Ίσιδος που καθοδηγούσε τους Φαραώ. Ευχαρίστηση. Αγνός, ιερεύς, προφήτης. Βωμός. Ιερεύς που είχε τον πρώτο λόγο στις τελετές. Το σύμβολο αυτό σημαίνει την υπηρεσία του ιερέως, την λειτουργία, δέρμα πάνθυρα, θυσία. Αγγείο προσφορών, προσφορά. Πέλεκης, που συμβολίζει τον θεό Νουτέρ. Εκείνος, ο οποίος. Βάρκα, πλοίο. Νερό, θάλασσα. Ο πρώτος, ο ανώτατος. Περίεπτο που ονομαζόταν δάκτυλοι, το τοποθετούσαν στην κοιλιά της μούμιας. Τότ ή θότ ή θόθ, που σημαίνει χέρι. Στην τρίτη εικόνα το σύμβολο σε γραμμική μορφή. Η λέξη τότ ή θότ ή θόθ σημαίνει λόγος, λέγω. Η λέξη χέρι και η λέξη λόγος και λέγω ήταν ομόηχες. Επίσης και το όνομα του θεού της Αιγύπτου Θόθ, που σημαίνει λόγος.
Το χέρι του δίσκου της Φεστού μοιάζει φασκιωμένο με τον τρόπο που τύλιγαν τις μούμιες. Συνδυάζοντας τα πιο πάνω, φαίνεται να συμβολίζει τον λόγο των νεκρών. Των νεκρών που δεσπόζουν, που καθοδηγούν. Δεσποτικός, δεσπόζω, νεκρός. Άνθος. Όλα για όλα, για όλους, για όλες. Σύμβολο της προστασίας κατά των κινδύνων της μεταθάνατων πορείας. Καθοδηγητικό, ετίθετο επί του στήθους της μούμιας. Άνδρας. Γυναίκα. Με πλοίο διέσχιζαν ή διασχίζουν τη θάλασσα. Κυβερνό πλοίο. Εκτός όμως από αυτή την ομοιότητα, πήγαμε σε κάτι άλλο, ότι αυτή η γλώσσα πρέπει να ήταν μια γλώσσα που ήταν διαδεδομένη σε όλη τη Μεσόγειο και πιθανώς και σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή, γιατί άρχισα να σκέφτομαι ότι πρέπει να είναι των πελασγών η γλώσσα. Πώς έγινε τώρα αυτό, από την ομοιότητα των Αιγυπτιακών, φτάνουμε σε σημείο, διαβάζω και επιγραφές και της Κρήτης, τις αιτεοκριτικές επιγραφές, mm-hmm. που είναι γραμμένες πια όχι με ιερογλυφικά αλλά με ελληνικά γράμματα, mm-hmm. και φαίνεται καθαρά ότι η γλώσσα είναι ίδια, και αρχίζει η σκέψη να πηγαίνει στο ότι δεν μπορεί να είναι αιγυπτιακή αυτή η γλώσσα που μορφοποιήθηκε στο χώρο εδώ από το 2000 μέχρι την εποχή της στήλης της Ροζέτης, ας πούμε. Δεν μπορεί να έχει απόλυτη ομοιότητα με την Αιγυπτιακή, γιατί έπρεπε να διαμορφωθεί με άλλο τρόπο εκεί. Mm-hmm. Η ίδια και η ίδια γλώσσα να ήταν, γιατί φαίνεται ότι οι πελαζοί υπήρχαν στην Αίγυπτο και σε όλη τη Μεσόγειο και μέχρι τις Ηράκλειες Θήλες, δεν ξέρω πού. Και ίσως πέρασαν και τις Ηράκλειες Θήλες, ίσως έφτασαν και σε άλλες υπήρους, τα έχουν παρουσιάσει και σε άλλες εκπομπές αυτά. Μάλιστα. Είναι, δηλαδή βλέπουμε στοιχεία του σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. στην ουσία. Λοιπόν, η ομοιότητα όμως της γλώσσας στον ελλαδικό χώρο και στην Αίγυπτο, αυτό που διαβάστηκε, δείχνει ότι δεν μπορεί να ήταν η αιγυπτιακή αυτή η γλώσσα. Mm-hmm. Γιατί θα είχε διαμορφωθεί αλλιώς αυτή η διάλεκτος η δική τους. Mm-hmm. Επίσης, η στήλη της Ροζέτης που από εκεί ξεκίνησε η ανάγνωση, είναι γραμμένη στην εποχή των Πτολεμαίων και ήταν μια επιγραφή ελληνική γραμμένη σε τρεις γραφές. Αυτός που διάβασε, ο Τόμας Γιουμ, βρήκε την κλίδα και μετέφρασε τα ονόματα Πτολεμαίος, Κλεοπάτρα κτλ. Από εκεί ο Σαμπολιόν κινείται, χρησιμοποιεί την κοπτική και τους κόπτες που είχαν κάποιες γνώσεις σε αυτά τα θέματα και βγάζει μία μετάφραση των αιγυπτιακών κειμένων, αλλά τα αιγυπτιακά αυτά κείμενα είναι της εποχής των Πτολεμαίων και όχι πανάρχια όπως λένε. Υπάρχει ένα βιβλίο γνωστό από το Αλφάβητο, από τον γλωσσολόγο τον κύριο Σιαμάκη, ο οποίος αναφέρει ξεκάθαρα ότι αποκλείεται αυτή η γλώσσα να είναι η αρχαία Αιγυπτιακή όπως την εννοούμε. Mm-hmm. Πρέπει να ήταν η γλώσσα που έγραψαν οι Πτολεμαίοι στους ναούς και επικαλείται και μία μαρτυρία του Διόδωρου του Σκελιώτη ότι όλα αυτά που βλέπουμε γραμμένα είναι της εποχής μετά τον Αλέξανδρο. Είναι μετά τον Μέγα Αλέξανδρο, μάλιστα. Και αυτό το πράγμα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι φτάσαμε να μιλάμε για μία γλώσσα η οποία ήταν παγκόσμια κάποτε, είχε αναπτυχθεί εδώ στον ελληνικό χώρο και για να το ψάξω ακόμα περισσότερο πήγα στο πειρασμό και κοίταξα και την Οδύσσεια. Ναι. θα μπούμε στην Οδύσσια σιγά σιγά όμως ένα-ένα τα ζητήματα αυτά. Να πούμε όμως για τους τηλεθεατές μας αυτό το σημείο για τη στήλη της Ροζέτας. Την οποία θα τη δείτε σε εικόνα, mm-hmm. ότι στη στήλη της Ροζέτας έχουμε βρει τρία κείμενα. Το πρώτο είναι στα αρχαία ελληνικά, mm-hmm. στην εποχή των Πτολεμαίων. Το δεύτερο υποτίθεται ότι είναι η γλώσσα, η δημοτική των Αιγυπτίων, τουλάχιστον αυτό λένε στον κόσμο. Και η τρίτη γραφή είναι η ιερατική γλώσσα,
η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν οι ιερείς, τα οποία είναι ιερογλυφικά σύμβολα. Ακριβώς. Όμως αυτά και τα ιερογλυφικά και η δημοτική εντός εισαγωγικών των Αιγυπτίων είναι στην ουσία γράμματα τα οποία γράφουν την ελληνική γλώσσα. Στην ουσία ναι, βέβαια. Δεν είναι αιγυπτιακή γλώσσα, αλλά είναι ένα αλφάβητο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για να διαβάζεται από κάποιους ανθρώπους για να μπορούν να διαβάσουν ελληνικά. Ναι, πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο στην ουσία είναι ελληνικό. Τα αλφάβητα αυτά, τα δύο αιγυπτιακά, ονομάζονται και ψευδοαλφάβητα. Αυτό το λέει αυτός ο συγγραφέας εδώ, mm-hmm. το αναφέρει. Λέει εδώ πέρα ότι ονομάζει τα ιερογλυφικά που σχετίζονται φωνητικά με τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, λαθραλφάβητο εικονογραφικό. Mm. Αναφέρει ανάμεσα στα γράμματα του αλφαβήτου και του αιγυπτιακού λαθραλφαβήτου υπάρχουν ακόμα απόλυτη αντιστοιχία. Η προτινόμενη ανάγνωση του δίσκου της Ιφεστού που βασίζεται στην ταύτιση των συμβόλων του δίσκου με τα αντίστοιχα σύμβολα της αρχαίας αιγυπτιακής γραφής επιβεβαίωσε την κρατούσα άποψη ότι το κείμενο είναι θρησκευτικός ύμνος, ένας ύμνος στη μεγάλη θεά της γης και τους προγόνους. Ταυτόχρονα όμως, σύμφωνα με την παρούσα ανάγνωση, ο δίσκος διηγείται την ιστορία μιας μετικεσίας από την Αίγυπτο, ύστερα από μια επιδρομή και κατάκτηση της χώρας από βάρβαρους λαούς. Κατά μία περίεργη σύμπτωση, ορισμένες από τις σφραγίδες με ιερογλυφικά σημεία που βρέθηκαν στην Κρήτη αναφέρονται, πιστεύω, επίσης σε μία μετικεσία. «Φαίνεται πως υπήρξα τυχερή», μας λέει η κυρία Χαρίκλια Ζωγραφάκη Κοσμαδάκη, γιατί το ίδιο το γεγονός της πολεμικής επιθέσεως κατά της Αιγύπτου και της μετικεσίας που αναφέρεται στον δίσκο της Φεστού συμβάλλει στο να ελεγχθεί η ορθότητα της μετάφρασης από ιστορικής πλευράς. Πράγματι, εξετάζοντας τα ιστορικά δεδομένα, διαπιστώνεται ότι όχι μόνο δεν έρουν την πληροφορία της μετικεσίας όπως προέκυψε από την ανάγνωση, αλλά αντίθετα οδηγούν σε ένα συμπέρασμα που τίνει να την επιβεβαιώσει. Παραθέτω περιληπτικά μερικά από τα ιστορικά στοιχεία που φωτίζουν το δρόμο αυτής της πιθανής αποκάλυψης. Σύμφωνα με τον κατάλογο του Μανέθωνος και τον πάπυρο του Τουρίνου, η πρώτη βασιλής της Αιγύπτου ήταν η Μεγάλη Θεή. Στην Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός, στο Λίμα Αίγυπτος, διαβάζουμε. Κατά την παράδοση, η πρώτη βασιλής των Αιγυπτίων ήσαν η Μεγάλη Θεή των κατά την Ενηλιουπόλη διαπλαστήσαν διδασκαλίαν. Την αρχική νενεάδα των θεών υιοθέτησαν κατόπιν όλα επόλης, με την διαφορά ότι έθηκαν επικεφαλής της των ειδικών της θεών εκάστη. Ο κατάλογος του Μανέθωνος θέτει πρώτον τον δημιουργό Φθά, ώστις από τις παροχθείου του Νείλου Ηλίος έπλασε τον άνθρωπο. Είναι γνωστή η διαμάχη ανάμεσα στον Όρο και στον Σετ, αντίστοιχα τον γιο και τον αδελφό του Οσίριδος και της Ίσιδος. Ο Όσιρις, τρίτος διάδοχος του Ρα, αδελφός και σύζυγος της Ίσιδος, με την οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένος, αποτελεί την προσωποποίηση της γονιμότητας δημιουργίας. Ο Σετ συμβολίζει την αιώνια πάλη της φθοράς. Ο μύθος καταλήγει με τη συμβιβαστική επέμβαση του θεού Θοθ, που σημαίνει λόγος, ο οποίος διένει με την βασιλεία της Αιγύπτου σε δύο ίσα μέρη και έδωσε το ένα στον Όρο και το άλλο στον Σετ.
Στον δίσκο της Φεστού, σύμφωνα με την ανάγνωση που παρουσιάζουμε εδώ, ο λαός που έφυγε από την Αίγυπτο μετά από εχθρική επίθεση φαίνεται να έχει ιερείς αρχηγούς ή αρχηγούς ιερείς που καθοδηγούνται από την Ίσιδα, αλλά και από τον Φθά και τον Θόθ. Επίσης, το πρόσωπο που συμβολίζει τον ανώτερο αρχηγό ιερέα φέρει ένα χαρακτηριστικό σημείο, το 8, που πρέπει να αποτελεί το σύμβολο της εξουσίας του. Το ίδιο αυτό σημείο, το 8, σχηματίζουν τα δύο υποταγμένα νικημένα μυθικά ζώα που απεικονίζονται στην παλέτα του βασιλέα Ναρμέρ από την Ιερακούπολη, πιθανώς παριστάνουν το σύμβολο της εξουσίας των νητημένων. Η παλέτα αυτή, κατά τους Αιγυπτιολόγους, περιγράφει μια εικονική γραφή, την επικράτηση του αρχηγού της Άνω Αιγύπτου επί του αρχηγού της Κάτω Αιγύπτου. Να περάσουμε τώρα στον Όμηρο. Ναι. Όχι, να πούμε κάτι πιο εύκολο. Γιατί φαίνεται τη σχέση ελληνικής γλώσσας και πελασγικής. Mm-hmm. Λοιπόν, η λέξη Έλλην, που λέμε, είναι Έλληνα τρομερά ισχυρός, θα πει. Και στον Όμηρο οι Έλληνες που αναφέρονται είχαν την έννοια όχι της φυλής, αλλά του ήρωα. Ήταν οι ισχυροί οι ήρωες. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης, ένα απλό ρήμα, ας πούμε. Όταν λέτε ότι Έλληνα σημαίνει ο τρομερά ισχυρός, ναι. Αυτό από πού προκύπτει? Είναι από τη λέξη Έλλη, που είναι τρομερά. Έχουμε βέβαια και... Από την Αιγυπτιακή γλώσσα, γιατί την Αιγυπτιακή γλώσσα μιλάμε πάντα, ναι. Εκεί. Έλλη, λοιπόν, θα πει τρομερά. Να, ισχυρός. Mm-hmm. Και είναι Έλληνα. Αυτό στην Αιγυπτιακή γλώσσα. Δηλαδή Έλληνα στην Αιγυπτιακή γλώσσα σημαίνει ο τρομερά ισχυρός. Τρομερά ισχυρός. Ωραία. Επίσης, το έχουμε το όνομα Έλλη, το έχουμε και στη μυθολογία. Mm-hmm. Είναι ο Φρίξος και η Έλλη. Σωστά. Η Έλλη είναι η τρομερή. Αλλά θα κάνουμε ίσως μια άλλη συζήτηση γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία... σε ένα ρήμα γνωστό που το λέμε και σήμερα, φέρω. Είναι λοιπόν φε, σημαίνει φέρω. Αυτό μπορεί να το δείξουμε. Mm-hmm. Στο τέλος είναι φέρω εγώ, ας πούμε, φέρεις εσύ, έτσι πάει στην Αιγυπτιακή. Mm-hmm. Και είναι, ακούστε την ομοιότητα, φέρω, φέρεις, φέρει, φέρομεν, φέρετε, φέρος είναι. Εδώ. Είναι λοιπόν φέροι, φέροκ, φέροφ, φέροκ, φέρωτεν, φέρωσιν. Είναι εντυπωσιακή η ομοιότητά τους. Βέβαια. Επίσης ένα πάλι πολύ γνωστό, το ρήμα σκάπτο. Είναι από δύο λέξεις. Σκά, εργάζομαι. Πτώ είναι η γη. Πτώ εργάζομαι, είναι η γη. Εργάζομαι τη γη. Mm-hmm. Είναι απλά παραδείγματα και πολλά άλλα, αλλά αυτά έχω αναφέρει μόνο εδώ. Ναι. Και... βέβαια, οι πελασγικές επιγραφές είναι και στη Λίμνο, είναι και στη Μακεδονία έχουν βρεθεί. Mm-hmm. Και... η γλώσσα των Ετρούσκων στη Λίμνο, που είναι ετρουσκική επιγραφή. Η οποία είναι όμοια γλώσσα, είναι τη ίδια. Βεβαίως, και μάλιστα παραδέχτηκαν επίσημα πλέον ότι οι Ετρούσκοι ήταν ελληνικής καταγωγής, ήταν πελασγοί. Μάλιστα. Οι πελασγοί, οι Τυρινοί. Η Τυρινή είναι ένας κλάδος. Ναι. Οι πελασγοί είχαν πάρα πολλούς κλάδους. Μπορούμε να αναφέρουμε και κάποια στοιχεία για αυτό το θέμα. Έχω εδώ πέρα στο κείμενο. Mm-hmm. Πού είχαν εξαπλωθεί και ποιες φυλές είχαν. Ναι, έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές και με τον κύριο Χατζηγιαννάκη, τον δόκτωρ Χατζηγιαννάκη, και έχουμε εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα για τους πελάσμους. Πολύ αξιόλογο. Και έχουμε πορεία στον Αυσίνο για τα πελασγικά γενικά. Χαίρομαι πολύ.
Στην παρούσα εργασία μελετάται η πελασγική γλώσσα και φαίνεται σαφώς ότι οι λέξεις πελασγή, κατά συνέπεια και η πελασγία, και άτλας, συνεπώς και ατλαντίδα, ανήκουν σε αυτή τη γλώσσα. Παρακάτω θα γίνει ανάλυση αυτών των λέξεων, ώστε να φανεί η σχέση τους με την πελασγική γλώσσα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τα γράμματα ρο και λάμδα σε αυτή τη γλώσσα προφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Στα αρχαία ελληνικά η λέξη εμφανίζεται ως πελασγή. Στην πρωτοελληνική πελασγική γλώσσα η ίδια λέξη είναι πελασόη, με το σίγμα να προφέρεται παχύ σιου, πελασόη. Τα γνήσια γράμματα ανήκουν στην κοπτική γραφή και βρίσκονται στο βιβλίο του Σαμπολιών στις αντίστοιχες σελίδες. Η ερμηνεία της λέξης είναι πε, αυτός, εκείνος, σε εκείνον, λα, ηρά, ο ήλιος, σόι, άρχον, δεσπότης και κυριεύω. Η εξέλιξη της πελασγικής γλώσσας είναι η αρχαία ελληνική και έτσι η κατάληξη σόι από την πελασγική γλώσσα εξελίχθηκε στη συνέχεια της στην αρχαία ελληνική ως σγή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, η λέξη πελασγή σημαίνει ο ήλιος δεσπότης. Με τον ίδιο τρόπο, η πελασγική λέξη ατάρα ή ατάλα εξελίχθηκε σε άτλας στην αρχαία ελληνική και ατάλα σημαίνει ο οίκος του Ρα, του φωτός, με την παρούσα ακολουθία. Αλφα σημαίνει οίκος, τα σημαίνει του, ρα ή λα, ήλιος. Στη λέξη ατάλα ή ατάρα, το τα είναι ισότιμο με το ταφ, οπότε η λέξη ατάλα διαβάζεται και ως άτλα. Το ίδιο συμβαίνει και στη γραμμική β'. Γίνεται λοιπόν προφανής η σχέση της λέξης άτλα με τη λέξη άτλας. Με τον Όμηρο. Να συνεχίσουμε τώρα με την Οδύσσια που έκανα την εξής προσπάθεια. Σκέφτηκα ότι αν η γλώσσα αυτή σχετίζεται με την προηγούμενη, γιατί θεώρησα ότι είναι η προομοιρική αυτή, λίγο πριν, πρωτοομοιρική δηλαδή στην ουσία, όχι πως είναι προ, είναι από την πελασγική ήρθε η ομοιρική μετά. Προσπάθησα να δω τι ομοιότητα έχει σε ένα κομμάτι, ας πούμε, της Οδύσσιας. Λοιπόν, προσπάθησα να δω αν η γλώσσα αυτή έχει κάποια άμεση σχέση. Και πήρα δύο-τρεις πρώτες σειρές, οι οποίες είναι άνδρα μιέν επεμούσα πολύτροπον ως μάλα πόλα, πλάνχθη επί τρεις ιερών πτωλίεθρων επέρσα. Θα σας διαβάσω τώρα εδώ πώς διαβάζετε αυτές οι λέξεις, τι λένε στην πελασγική. Υπάρχει βέβαια και λεξιλόγιο ακριβώς που βασίζεται στο, όπου όλη η μετάφραση που έχω κάνει στη γραμματική του Σαμπολιών που έχει κάνει αυτός τη μετάφραση της Γιντίκης
Και αυτό μπορούμε να το παρουσιάσουμε. Δεν θα το διαβάσω εδώ γιατί είναι κουραστικό. Mm-hmm. Απλώς θα διαβάσω το άκουσμα αυτή. Ναι. Mm-hmm. Και διαβάζουμε αυτό το κομμάτι από την Οδύσσια πελασγικά τώρα. Ίνδριε μη ένεπε μουσακ πολίοπτρο έω μάλα πόλια. Πλάνθη εν τρί θηρή πτωλίεθρον νευπέρσοι. Είναι πάρα πολύ κοντά είναι στο κείμενο του Ομήρου. Είναι τόσο πολύ κοντά που είναι εντυπωσιακό. Και το αναφέρω τελείως τις λεπτομέρειες για να μην πει ο καθένας μπορεί να δεν είναι σωστό. Είναι λέξη προς λέξη πώς το βρήκα και από ποιες σελίδες το έχω βρει και πώς μεταφράζεται αυτό. Ύστερα από αυτό νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε πολλές αμφιβολίες για το ότι η γλώσσα αυτή πρόκειται. Είναι αρχαιότατη ελληνική γλώσσα. Είναι τον των προγόνων μας, των αρχαίων προγόνων μας. Των αρχαίων αρχαίων, που λέγανε και οι κλασικοί Έλληνες, λέγανε οι αρχαίοι. Να αναφέρω και κάποιο εδώ πέρα στοιχείο που δεν υπάρχει στο κείμενο εδώ, αλλά επειδή το όνομα Πτολεμαίος δεν ήταν αιγυπτιακό, είχε έρθει από την Μακεδονία. Σωστά. Λοιπόν, μεταφράζεται πλήρως με αυτή τη γλώσσα. Λέγεται ο αγαπημένος της γης. Πτόλεμες. Οπότε είναι κάπως και αυτό νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το σκεφτεί κανείς. Οπότε έχουμε μια ετυμολογία που αφορά στην πελασγική γλώσσα η οποία προκύπτει μέσα από την αιγυπτιακή. Αυτό είναι το περίεργο τώρα. Διαβάστηκε αυτή η γλώσσα. Δυστυχώς όχι στον ελλαδικό χώρο, αλλά διαβάστηκε στην Αίγυπτο. Mm-hmm. Πιθανότατα γιατί εκεί διατηρήθηκε και όλη η γνώση του κόσμου εκεί την εποχή. Ίσως και γι' αυτό το λόγο βρεθήκαν κείμενα που δεν μπορούσαν να αποδώσουν την πελασγική, η οποία εδώ έχει υποστεί ζημιές. Ναι. Και δυστυχώς και αδελφοκτόνους πολέμους. Αυτό που λέμε τώρα για τις πλάκες της Πρεσού ήταν μια περιοχή η οποία καταστράφηκε από τους ίδιους τους Έλληνες. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε πολλές τέτοιες καταστροφές από εδώ. Ναι, δυστυχώς. Ενώ εκεί στην Αίγυπτο ήταν ο μεγαλύτερος πολιτισμός του κόσμου είχε επί Πτολεμαίων. Ήταν η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όλη η γνώση συγκεντρωμένη και είχε και συγκεντρώσει και στοιχεία τα οποία δεν είχαν καταστραφεί. Και πιθανότατα γι' αυτό μπόρεσε από εκεί να βγει. Βέβαια, θεωρήθηκε ότι είναι Αιγυπτιακή, επανάρχη Αιγυπτιακή. Είναι Αιγυπτιακή. Γιατί όλη η περιοχή είχε την ίδια γλώσσα. Ναι. Αλλά αυτή η εκδοχή που διάβασε ο Σαμπολέων, με τα 3.000 περίπου ιδεογράμματα που διάβασε. Να φανταστείτε ότι η Αιγυπτιακή έχει 30.000 περίπου. Δεν μπορεί λοιπόν να πούμε ότι αυτά τα 3.000 αποτελούν ανάγνωση όλης της γραφής της Αιγύπτου. Mm-hmm. Ήταν η εποχή των Πτολεμαίων, θα πω εδώ. Ναι. Και μεταφέρθηκαν από τον ελλαδικό χώρο αυτοί, μετέφεραν τα στοιχεία του πολιτισμού και τα τοποθέτησαν εκεί, γιατί εκεί έφτιαξαν έναν άλλο πολιτισμό πολύ ισχυρό. Mm-hmm. Ήταν και ο ισχυρότερος από πολιτιστικής πλευράς του κόσμου εκείνη την εποχή. Ακόμα μιλάμε για τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και όλα αυτά. Και την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακριβώς. Και όλο αυτό. Να. Και ο σκοπός του Αλεξάνδρου ήταν να ενώσει τις γνώσεις που είχαν από εδώ και από εκεί. Μιλήσαμε και για την Ιώ που έκανε την. Θα πούμε για την Ιώ, ναι. Παρακάτω. Ναι. Που πήγε σε όλο τον κόσμο, που σημαίνει ότι αυτή η φυλή εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, δηλαδή ο πολιτισμός της στην ουσία. Και ο Αλέξανδρος, γνωρίζοντας αυτό, ήταν μύστης, προσπάθησε αυτά τα σπασμένα κομμάτια να τα συνδέσει. Αυτή ήταν η αποστολή του. Ήθελε, ας πούμε, να κάνει όχι μια παγκοσμιοποίηση όπως την εννοούμε σήμερα, γιατί πήγαινε σε κάθε χώρα και πίστευε το Θεό τους, τα έθιμά τους. Ήθελε να πει ότι δεν θέλω να σας καταστρέψω. Απλώς ήθελε να συνδέσει τις σπασμένες γνώσεις που υπήρχαν σε διάφορα σημεία του κόσμου από την Ιώ, από το Διόνυσο που είχε ξεκινήσει και αυτό το πράγμα δυστυχώς τελικά δεν μπόρεσε να το πετύχει. Ενώ θα το πετύχαινε και σταμάτησε η ζωή του και δεν μπόρεσε. Αλλά έκανε πάρα πολύ μεγάλο έργο. Οπότε εν κατακλείδη, αυτό που συνέβη δηλαδή ήταν ότι έχουμε τους πελασγούς που διεσπάρισαν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και μέσα από κάποιους πολέμους επέστρεψαν κάποιοι από αυτούς στη μητρίδα
ναι. στην Κρήτη. Ναι, και κατά κάποιο τρόπο. Εκεί θα περάσουμε σιγά σιγά αργότερα στο δίσκο της Φεστού που έχουμε ένα κείμενο το οποίο μας αποδεικνύει περίτρανα και τη μυθολογία, ότι η μυθολογία μας είναι ιστορία. Έτσι. Και διάφορα άλλα πραγματάκια. Και μας λέει και για την Μεγάλη Μητέρα, γιατί αυτή ήταν, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ότι η θεότητα της Κρήτης ήταν μια μεγάλη μητέρα, γυναίκα. Και φαίνεται καθαρά εκεί μέσα στο δίσκο ότι αυτήν πιστεύω. Και επίσης ότι είναι ένας ύμνος και η ιστορία, μια ιστορία με την εσείς, αλλά είναι ένας ύμνος στην Μεγάλη Θεά. Θα το δούμε αυτό πιο αναλυτικά σε λίγο. Ναι. Την ετυμολογική σύνδεση του Μενές με τον Μίνωα και γενικότερα της καταγωγής των πελασγών από το Δέλτα του Νείλου υποστηρίζει ο καθηγητής κ. Ιαμάκης στο ενδιαφέρον βιβλίο του «Το Αλφάβητο», όπου μας λέει «Το Μιν ήταν ο βασιλικός τίτλος στο Δέλτα του Νείλου και σε όλη την Κάτω Αίγυπτο, ενώ το Φαραώ ο βασιλικός τίτλος της Άνω Αιγύπτου, που επικράτησε σε όλη την Αίγυπτο μετά την κάθοδο και κυριαρχία των Νοτίων στο Δέλτα και την ενοποίηση των Αιγυπτιακών κρατών. Συνεπώς οι πελασγοί που πήραν μαζί τους το Μιν έφυγαν από την Κάτω Αίγυπτο ή πριν από την κάθοδο των Νοτίων Ορεινών στο Δέλτα, ή το πιθανότερο ακριβώς κατά την κάθοδο, όπως και πολλοί Αρκάδες έφυγαν από την Πελοπόννησο στην Ιταλία και στην Κύπρο κατά την επάνωδο των Ηρακλειδών. Η δε φυγή των πελασγών από το Δέλτα του Νείλου στην Ελλάδα έμεινε σαν φθαρμένος απόϊχος και στον μύθο του Δαναού και των θυγατέρων του που ήρθαν από την Αίγυπτο. Σύμφωνα με τη μυθολογία, πελασγός λεγόταν ο μυθικός γενάρχης των αρχαιοτάτων προγόνων των Ελλήνων, των πελασγών. Ο Παυσανίας αναφέρει «Αντίθεον δε πελασγών, εν υψικόμης είναι ορεσιγέα, μέλαν ανέδοκεν, ειν αθνητών γένος ιεί». Κατά τον Ακουσίλαο ήταν ο πελασγός γιος του Διός και της Νιώβης και αδελφός του Άργου. Κατά τον Εσχύλο ήταν ιός του Παλέχθωνος και βασιλεύς του Άργους, όταν έφτασε σε αυτό από την Αίγυπτο ο Δαναός. Κατά τον Παυσανία, όταν έφτασε ο Δαναός από την Αίγυπτο στο Άργος, βασιλεύς ήταν ο Γελάνορ, απόγονος του Άργου, του αδελφού του πελασγού. Ο Δαναός αξίωσε να λάβει και έλαβε τελικά την βασιλεία του Άργους ως απόγονος της Αργίας Ιούς, ιέριας της Ήρας και θυγατέρας του Ιάσου, βασιλέως του Άργους, η οποία είχε πάει στην Αίγυπτο. Η Ιώ, κυνηγημένη από την Ήρα, εξαιτίας του ότι ο Δίας την ερωτεύτηκε, αφού περιπλανήθηκε σε όλο τον κόσμο, κατέληξε στην Αίγυπτο, όπου δι' επαφής του Διός εγέννησε στις όχθες του Νείλου τον Έπαφο, πρόγονο του Δαναού. Ο Δαναός έφυγε από την Αίγυπτο με τις 50 θυγατέρες του, λόγω της εχθρότητας μεταξύ αυτού και του αδελφού του Αίγυπτου, φοβούμενος τους 50 γιους του Αίγυπτου. Επίσης, σχετικά με την ονομασία Δαναή, κατά τον βαθύν του ομήρου μελετητή Γλάστονα, το όνομα Δαναή ή το καθολικό όνομα των κατά της τρίας εξτρατευσάντων, άνευ περιορισμού της σημασίας του, εις δύναμονων τόπων Ελλήνων. Είναι τούτο μια προσιγορία των Ελλήνων πολεμιστών, ως φιλοπολέμων, ως ηρώων. Η αποκρυπτογράφηση του κειμένου του δίσκου της Φεστού που προτείνεται σε αυτό το δοκίμιο αποκαλύπτει μια διήγηση που φαίνεται πως σχετίζεται τόσο με την Αιγυπτιακή μυθολογία όσο και το μύθο του Δαναού. Επίσης, ο μύθος της Ιούς, η περιπλάνησή της σε ολόκληρο τον κόσμο, παρέχει μια εικόνα της εξάπλωσης και επίδρασης των πελασγών σε όλο τον κόσμο.
Πράγματι, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ευρήματα που μαρτυρούν την επίδραση ενός πολιτισμού που ήκμασε στον ελλαδικό χώρο. Είναι γνωστό ότι η Κρήτη αποτέλεσε το αρχαιότερο σήμερα γνωστό εγγράμματο κέντρο της Ευρώπης. Τα σύμβολα μινωικής γραφής πρωτοεντοπίστηκαν από τον Άρθουρ Έβανς στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, σε σφραγιδόλιθους, και θεωρήθηκαν από αυτόν πικτογραφικά σημεία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ενδείξεις γραφής χρονολογούνται στην Κρήτη από το τέλος της Τρίτης και την αρχή της Δευτέρας χιλιετίας. Να περάσουμε τώρα στα τοπωνύμια της Κρήτης. Ναι, να πούμε δύο πράγματα που είναι πάλι πολύ εύκολο να φανούν γνωστός. Ακριβώς όπως έχει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Θα πει κράτος του δεσπότη. Κνό είναι το κράτος. Σο είναι ο δεσπότης, ο ισχυρός. Αμνησό. Χωρίς καμία παραλλαγή, έτσι το λέμε και σήμερα, αμνησό το λέμε. Κατοικία του δεσπότη και μάλιστα του θεού Αμών, αμνή, σο, του δεσπότη. Τα μάταλα. Του θεού Αμών, παρένθεση, να κάνω μια παρένθεση εδώ, ο οποίος ταυτίζεται με τον Δία. Ναι, με... Ο Άμωνας. Μετά έγινε Δίας, ναι. Ναι, πράγμα, έγινε και σωστά. Αυτό. Ο Άμων είναι ένα... να το πούμε, ένα επίθετο του φωτός, του Ρα, που σημαίνει την ζωοδόχο πηγή στην ουσία. Είναι αυτό, ο ζωοδότης είναι ο Αμών. Mm-hmm. Σχετίζεται με τη φύση και με τη ζωή. Mm-hmm. Μάταλα. Το Ρο και το Λάμδα ήταν το ίδιο. Mm-hmm. Προφορά. Και ξέρουμε ότι και στην κριτική διάλεκτο εναλλάσσονται το ρο και το λάμδα. Τα έχουν σε ορισμένες μέρες, όπως είναι τα νόγια, mm-hmm. που το λένε και μπερδεμένο κάπου. Βέβαια, ρο. Δηλαδή, όπως και η λάμδα το λένε ρο. Ναι. Και το ακούμε και στην κριτική μουσική, κυρίες και κύριοι, όσοι ακούτε κριτική μουσική, θα έχετε καταλάβει ότι όταν λένε το λάμδα, ναι, πατάει πάνω στο ρο πολύ έντονα. Ναι, ακριβώς. Αν έχετε αναρωτηθεί. Γιατί... Από τότε έχει μείνει αυτό. Ναι. Ναι. Το βλέπουμε και στη γραμμική Β και στη γραμμική Α, που θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό το Ματαρά, λοιπόν, η Ματαλά είναι ο τόπος του Ρα, του φωτός. Και τα ταραία όρη που έχουμε είναι το Ουρά, το βουνό του Ρα, θεού ήλιου. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε και για τον Τάλο, Τάλος, Άλλος, Φως. Ναι, όπου υπάρχει Ρα, είναι φως. Είναι το... πώς το λένε, το... Ο ήλιος που λένε, αλλά δεν ήταν στην ουσία ο ήλιος, ήταν η ενέργεια, ήταν το φως. Mm-hmm. Αυτό είναι... Μετά θέλησανε να το πούνε ότι ήταν ειδωλολάτρες, πιστεύαν στον ήλιο, ενώ στην ουσία όλοι οι αρχαίοι και οι φιλόσοφοι δεν πιστεύαν σε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι μορφές. Mm-hmm. Μορφές μιας... μια ουσία η οποία αποτελούσε τα πάντα. Mm-hmm. Και έπρεπε να τη δίνανε για ανθρώπινες μορφές και ζώων, δεν έχει σημασία. Για να γίνει πιο προσιτή ίσως στο λαό, μπορεί. Και πιο κατανοητή. Πιο κατανοητή, ναι. Και να μπορεί εύκολα να ταυτιστεί με την έννοια. Σωστό. Γιατί δεν θα πει ότι πιστεύανε. Ας πούμε, οι Αιγύπτιοι έχουν θεά γάτα, βαστίτ. Δεν θα πει πιστεύανε στις γάτες. Απλώς ορισμένες στοιχεία που έχει η γάτα είχε και αυτή η θεότητα, η οντότητα που θέλουν να παρουσιάσουν. Ωραία. Να περάσουμε στις σφραγίδες των αρχαίων Κρητών. Ναι, έχει κάνει ορισμένα που παρουσιάστηκε εδώ στο συνέδριο. Καταρχήν να πούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, κάτι που ξέχασα να αναφέρω στην αρχή της εκπομπής, ότι για να περάσει μια εργασία στο Κρητολογικό Συνέδριο περνάει από κάποιες επιτροπές. Ναι.
δεν είναι εύκολο να περάσει μια εργασία. Γνωρίζω συγκεκριμένα πανεπιστημιακούς και ειδικούς επιστήμονες που έχουν προσπαθήσει να παρουσιάσουν εργασίες τους στο κριτολογικό συνέδριο και έχουν απορριφθεί. Ναι, δεν είναι εύκολο. Οπότε η δική σας εργασία πέρασε. Πέρασε από επιτροπή, ναι. Και θεωρήθηκε ότι είναι η πιο συζητήσιμη εκδοχή για τη γλώσσα αυτή και το δίσκο. Ναι. Υπάρχει μια βάση. Γιατί μιλάμε τώρα για πολύ αυστηρά κριτήρια που θέτουν οι αρμόδιοι του κριτολογικού συνεδρίου. Ναι, και θέτουν και αυστηρά κριτήρια και εγώ δεν είμαι και αρχαιολόγος. Ναι. Και αυτό είχε. Νομίζω ότι δεν έχει περάσει άλλη εργασία μη αρχαιολόγου. Mm-hmm. Όλοι ήταν αρχαιολόγοι. Ναι. Οπότε εκεί νομίζω ότι εκτιμήθηκε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε και αντίρρηση σε κάτι. Είναι τόσο πολύ φανερό άλλωστε. Τον 4ο αιώνα προκοινής χρονολόγησης επιβιώνει στην Ανατολική Κρήτη μία γλώσσα, η γλώσσα των Αιτεοκριτών, που καταγράφεται με ελληνικούς πλέον χαρακτήρες στις ονομαζόμενες αιτεοκριτικές επιγραφές. Όπως φαίνεται από την ανάγνωση των κειμένων των επιγραφών αυτών, η γλώσσα των γραπτών Αιγυπτιακών κειμένων που διάβασε ο Σαμπολιών είναι όμοια με τη γλώσσα που καταγράφουν τα ελληνικά γράμματα των αιτεοκριτικών επιγραφών. Οι εγγραφές αυτές είναι πελασγικές. Οι αιτεόκριτες και οι πρόγονοί τους Μινωίτες κατάγονται από τους πελασγούς, έναν από τους αρχαιότατους προγονικούς κλάδους της ελληνικής φυλής. Οι πελασγοί στην αρχή δεν αποτελούσαν ενιαίο κράτος, προφανώς δε ούτε πουθενά κανένα κράτος. Αναπτύχθηκαν δε σε 13 τουλάχιστον τοπικά φύλλα ως εξής. Στην Κρήτη οι Κρήτες, στη Μικρά Ασία από τον Ευρυμέδοντα ποταμό μέχρι τον Ξάνθο οι Λύκοι, από τον Ξάνθο μέχρι τον Καύστρο οι Κάρες, από τον Καύστρο μέχρι τον Κάικο οι Λιδοί, από τον Κάικο μέχρι τον Εύρο οι Τυρινοί και στην Ευρώπη από τον Εύρο μέχρι τον Αξιό οι Κρίστονες, από τον Αξιό μέχρι τον Πηνιό οι Βότοι, από τον Πηνιό μέχρι τον Σπερχιό οι Φθίοι, από τον Σπερχιό μέχρι τον Ισθμό της Πελοποννήσου οι Κραναοί. Από τον Ισθμό μέχρι τον Αχελό ποταμό, οι Καύκονες. Από τον Αχελό μέχρι τον Θίαμη, Καλαμά, οι Δοδόνες. Από τον Θίαμη μέχρι τον Επίδαμνο, Δυράχιον, οι Χωάνες, οι Χώνες. Και στην Πελοπόννησο οι Λέλεγες. Αυτά ήταν τα επιμέρους φυλετικά τους ονόματα, ενώ το καθολικό τους ήταν το αρχικό τους όνομα, Πελασγή. Ίσως με τον καιρό να αναπτύχθηκαν και διαλεκτικές και άλλες πολιτιστικές διαφορές. Μεταξύ του 2000 και 1700 πρόκεινης χρονολόγησης φαίνεται ότι μερικοί από αυτούς ηγεμόνευσαν και επιβλήθηκαν στους άλλους. Γι' αυτό μνημονεύονται κατοχή Καρών στις Κυκλάδες και ίσως και στην Βιωτία και στην Αττική, κατοχή Τυρινών στα ίδια αυτά τρία μέρη και κατοχή Λελέγων στην απέναντι από την Πελοπόννησο ασιατική και καρική χώρα, όπου έκτισαν φρούρια, τα λεγόμενα λελεγεία. Τελευταίοι όμως, και με ισχυρότερο τρόπο και σε διαρκέστατο χρόνο, επιβλήθηκαν στους άλλους και ηγεμόνευσαν, πρώτοι αυτοί, σε ολόκληρη μάλλον την πελασγία, οι Κρήτες, και ο ηγεμόνος των, Μήνος. Το Μήνος σημαίνει βασιλεύς. Πρέπει δε ή η πελασγή γενικώς ή πιθανότερα αυτό το μινωικό κράτος των Κρητών να επεκτάθηκαν τόσο προς τον εύξηνο πόντο, καλύπτοντας όλο το δακτύλιό του ή μέρος, όσο και προς τα προσανατολάς νότια παράλια της Μικράς Ασίας και στην Κύπρο και ίσως και στα παράλια της Φινίκης και προς την νότιο Ιταλία και Σικελία. Τέλος δε,
και μέχρι τα παράλια της Γαλλίας και Ισπανίας και στα νησιά Βαλεαρίδες και στα παράλια της Λιβύης και της Λιπής Αφρικής μέχρι τις Ηράκλειες Στήλες. Αλλά βέβαια, έξω από την πελασγία, τα εδάφη τους δεν ήταν συναπτά. Ωραία, να περάσουμε στις σφραγίδες. Εσείς έχετε πάρει κάποιες σφραγίδες. Ναι. Τις έχετε κάνει μια ανάλυση, έχετε κάνει μια ανάλυση των συμβόλων. Mm-hmm. Με το ίδιο βιβλίο πάλι, με τη γραμματική του Σαμπολιών. Με τη γραμματική του Σαμπολιών και έχετε βρει κάποια κείμενα τα οποία έχουν λογική. Ναι. Και λέει κιόλας, πάλι και αυτά αναφέρουν ένα απόϊχο με τη θυσία. Λοιπόν, εδώ παρουσιάζω μία σφραγίδα εδώ που θα το δείξουμε. Και τι διαβάζετε θα σας πω, γιατί πρέπει η εικόνα να δείξει τα υπόλοιπα. Ναι. Λοιπόν, λέει δεύτερη μέρα του Χοϊάκ. Είναι ένα ημερολόγιο Αιγυπτιακό. Η ήλιο τρέφεις για μεγάλο διάστημα. Σε μία πλευρά το λέω αυτό, μετά στην άλλη πλευρά δει. Βωμό κάνουμε στον ήλιο και μετά ο βωμός της Αιγύπτου, αυτός είναι κυβερνήτης βασιλιάς. Δηλαδή έχει κάποια σχέση με τη Φεστό αυτό το πράγμα. Με τη Φεστό. Ναι, δηλαδή όχι, δεν βρέθηκε στη Φεστό, στο Παλέκαστρο νομίζω βρέθηκε αυτό, αλλά λέει το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Μιλάει για ημερολόγιο γνωστό και ημνή περίπτωση της Αιγύπτου. Διότι ήρθε από εκεί κάτι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Ας περάσουμε τώρα στο κυρίως θέμα μας, που είναι ο δίσκος της Φεστού. Ναι. Ο λόγος δικός σας. Ο δίσκος της Φεστού, αν πιάσεις ένα-ένα τα ιδεογράμματα που έχει, έχω κάνει ένα λεξιλόγιο, και λεξικό στην ουσία, με κάθε ένα σύμβολο, mm-hmm. και το ανάλογο Αιγυπτιακό δίπλα. Mm-hmm. Και η ομοιότητά του είναι εκπληκτική. Εδώ φαίνεται, θα το δείξουμε κιόλας. Θέλω να πω καταρχήν ότι μιλάμε εδώ και πολύ καιρό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, για ένα πρόσωπο που τον λένε πολεμιστή και διάφορα τέτοιες ερμηνείες. Ενώ είναι τόσο φανερό ότι πρόκειται για την Ίσιδα, μια μορφή της Ίσιδας, εδώ φαίνεται σε Άνω και Αγαλο Χούσα ένα φαραώ. Είναι εικόνα από την Αιγύπτια. Και ένα... Οπότε ο πολεμιστής που είναι πάνω στο δίσκο της Φεστού, στην ουσία είναι η θεά Ανουκέ, η οποία είναι μια μορφή της Ίσιδος. Ακριβώς. Όπου μας λέει ο Πλούταρχος ότι είναι Ελληνίδα θεότητα. Ναι. Εδώ μάλιστα υπάρχει στο πάνθεο των Αιγυπτιακών θεοτήτων, εδώ το έχω εδώ, παρουσιάζεται και ανάπτυν το πρόσωπο της. Είναι ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Και αυτή είναι η βασική θεότητα την οποία υμνούν. Είναι ο ύμνος αφιερωμένος σε αυτήν. Βέβαια. Είναι η Ανουκέ, προέρχεται η λέξη από το Ανκ, που είναι η ζωή, είναι το βασικό στοιχείο. Και είναι σαφέστατα η θεά αυτή. Δεν είναι ούτε πολεμιστής, ούτε τίποτα περίεργο. Ίσως, λέω τώρα εγώ, πιθανώς, οι πολεμιστές με την περικεφαλαία και το στυλ που δημιούργησαν, μπορεί να ήταν μίμηση αυτής της θεάς. Υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Ναι. Και το βλέπουμε και στις στολές των αρχαίων Ελλήνων, το βλέπουμε στην Αθηνά, mm-hmm. η οποία πάλι και αυτή ήταν μορφή της ίδιας θεότητας, απλώς μεταγενέστερη. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει, δηλαδή φαίνεται τουλάχιστον καθαρά. Mm-hmm. Η ομοιότητα βέβαια των γραμμάτων είναι εντυπωσιακή, θα το δούμε. Των συμβόλων ανάμεσα στα σύμβολα του δίσκου της Φεστού και τα αιγυπτιακά. Και τα αιγυπτιακά είναι τελείως ίδια. Mm-hmm. Δηλαδή, και αν δεν είναι ορισμένα τελείως ίδια, είναι πολύ σχετικά. Mm-hmm. Είναι σαν να έχουμε μια παραλλαγή κάποιας καλλιγραφίας, δηλαδή, κάτι. Έχουμε στην ουσία πολύ ελάχιστες αποκλίσεις από το πρότυπο. Ακριβώς. Πολύ ελάχιστες. Το πικτογραφικό. Έκανα την εξής προσπάθεια. Τοποθέτησα
όπως λέμε λέξη-λέξη, τοποθέτησα σύμβολο-σύμβολο τη μετάφραση του από κάτω. Χωρίς καμία λογοτεχνική προσπάθεια για να φανεί κάτι ότι είναι μια ελεύθερη μετάφραση, ένα-ένα σύμβολο μεταφράζεται ακριβώς όπως είναι στο λεξικό. Και έλεγα ότι αν δεν συμβαίνει να είναι σωστό, δεν θα βγάλει κανένα νόημα. Σωστό. Και όμως, παρόλο που είναι στεγνό το πράγμα, να πιάσει κάποιος να το κάνει ποιητικό, θα μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αλλά εγώ δεν το ήθελα αυτό, ήθελα να φαίνεται ένα-ένα σύμβολο. Λοιπόν, φαίνεται πολύ καθαρά ότι είναι ένας ύμνος και μία αναφορά σε κάποια μετικεσία που έγινε κάποια εποχή. Αλλά είναι βασικά ένας ύμνος στη θεά της, της Κρήτης, γιατί μεγάλη θεά ήταν αυτή, πιστεύανε. Και είναι η θεά Νουκέ, είναι μία μορφή της Ίσιδας. Μία ζωοδότης, ας πούμε, θεά, είναι το Ανκ της ζωής. Από εκεί πέρα θα δούμε τις εικόνες του δίσκου που γίνεται. Αλλιώς και ο θεατής θα καταλάβει την ομοιότητα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, οι Πελασγοί ήταν αυτόχθονες κάτοικοι του ελλαδικού χώρου. Ο Δανάος ήταν γόνος της Πελασγικής φυλής, απόγονος ενός κλάδου των Πελασγών που είχε μετικήσει από την Ελλάδα στην Αίγυπτο. Συμβασίλευε εκεί με τον αδελφό του Αίγυπτο, λόγω όμως της μεταξύ των εχθρότητος, αναγκάστηκε να μετικήσει ξανά στην Ελλάδα. Η γλώσσα των Πελασγών, αν δεν δημιουργήθηκε, τουλάχιστον εξελίχθηκε στον ελλαδικό χώρο, από τους μυθικούς χρόνους έως τον 4ο αιώνα πρόκεινης χρονολόγησης, που τη βρίσκουμε αποτυπωμένη με τα γράμματα του αρχαϊκού ελληνικού αλφαβήτου στις πλάκες της Περσού. Η πανάρχια αυτή γλώσσα, ακόμα κι αν υπήρξε και γλώσσα της Αιγύπτου, είναι φυσικό να ακολούθησε διαφορετική εξελικτική πορεία στο Αιγαίο και στην Αίγυπτο μέχρι την ελληνιστική περίοδο, τουλάχιστον μέχρι το 197 πρόκεινης χρονολόγησης, την εποχή δηλαδή κατά την οποία γράφτηκε η γνωστή στήλη της Ροζέτης. Όπως είναι γνωστό, το κείμενο της στήλης της Ροζέτης διάβασε καταρχήν ο Σαμπολιόν το 1822, χρησιμοποιώντας την κλίδα που είχε ανακαλύψει ο Γιούν το 1819 και στη συνέχεια κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει τη γλώσσα που θεωρήθηκε αρχαία Αιγυπτιακή. Όπως είναι λογικό, η αρχαία Αιγυπτιακή θα έπρεπε να διαφέρει, αν όχι εντελώς, τουλάχιστον αρκετά από τη γλώσσα των Πελασγών, που διαπλάστηκε στον ελλαδικό χώρο και που δείγμα της βρίσκουμε αποτυπωμένο στις πλάκες της Περσού, καθώς και σε άλλες επιγραφές που βρέθηκαν σε διάφορες περιοχές της αρχαίας Ελλάδος. Όμως η γλώσσα των επιγραφών αυτών φαίνεται εντελώς όμοια με τη γλώσσα που διάβασε ο Σαμπολιόν στην Αίγυπτο. Αυτό άλλωστε νομίζω μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί από την ανάγνωση του κειμένου της μιας από τις επιγραφές της Περσού που παρατέθηκε ενδεικτικά. Η ομοιότητα αυτή μας προκαλεί να σκεφτούμε πως η γλώσσα που θεωρήθηκε σαν αρχαία Αιγυπτιακή είναι η πελασγική γλώσσα που μορφοποιήθηκε και διατηρήθηκε από το 3000 πρόκεινης χρονολόγησης ή τουλάχιστον το 2000 στον ελλαδικό χώρο και που μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο από τους Μακεδόνες. Οι τελευταίοι την θεωρούσαν, όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι Έλληνες, ως την αρχαία γλώσσα των προγόνων τους. Η γλώσσα αυτή χρησιμοποιήθηκε μαζί με την ελληνική για την γραφή ιερών και επισήμων κειμένων. Ορισμένα τουλάχιστον από τα ιερογλυφικά της Αιγύπτου, διότι στο σύνολό τους τα ιερογλυφικά της Αιγύπτου ξεπερνούν ίσως τις 30.000, είναι πολύ όμοια με τα πελασγικά.
Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ομοιότητες με ιερογλυφικά στους φραγιδόλιθους της Κρήτης και του δίσκου της Φεστού που παρατίθενται στο κείμενο αυτό. Θα ήταν λοιπόν λογικά αρκετά εύκολο να συνδυαστούν από τους Μακεδόνες σοφούς και λόγιους πολλά από τα ιερογλυφικά της Αιγύπτου με τα πελασγικά και να ενσωματώσουν το πελασγικό πικτογραφικό σύστημα για να γράψουν ιερογλυφικές επιγραφές και κείμενα. Συνενδύασαν επίσης, καθώς φαίνεται, στο κείμενο της στήλης της Ροζέτης και σε πολλά άλλα το ελληνικό αλφάβητο με ορισμένα ιερογλυφικά και το ενσωμάτωσαν στην ιερογλυφική γραφή. Ο κύριος Χιαμάκης ονομάζει τα ιερογλυφικά που σχετίζονται φωνητικά με τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου λαθραλφάβητο. Αναφέρει σχετικά ανάμεσα στα γράμματα του αλφαβήτου και του αιγυπτιακού λαθραλφαβήτου υπάρχει μια απόλυτη αντιστοιχία. Ακόμη και τα γράμματα ήτα, ωμέγα, ξι ψέχουν το αντίστοιχό τους. Εκτός δε από τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, οι Αιγύπτιοι ιερείς σήμαναν με εικόνισμα και τη δασία, γι' αυτό και το ιερατικό λαθραλφάβητό τους έχει 25 γράμματα. Με αυτό λοιπόν το εικονογραφικό λαθραλφάβητο είναι γραμμένα πάρα πολλά αιγυπτιακά κείμενα των ελληνιστικών χρόνων που χρονολογούνται όμως μέχρι και το 4.000 πρόκεινης χρονολόγησης. Ανάμεσα σε αυτά τα κείμενα είναι και η περιβόητη στήλη της Ροζέτης στο εικονογραφικό της μέρος. Στο κείμενό της το όνομα Πτολεμαίος γράφεται με 8 γραμματά του, Πτολμαίες. Ότι δε περίπου έτσι προφερόταν από τους Αιγυπτίους φαίνεται και στο ελληνόγλωσσο πάπυρο του Οξύριγχου, 1029 του έτους 107 μετά κοινής χρονολόγησης. Μια αναφορά 5 Αιγυπτίων ιερογλύφων προς το δημόσιο που γράφεται Πτολεμαίες με αλφαγιώτα, το δε όνομα Κλεοπάτρα γράφεται στα ιερογλυφικά της στήλης με γράμματα ισάριθμα προς τα ελληνικά του, δηλαδή 9, ακριβώς Κλεοπάτρα. Στη στήλη της Ροζέτης, όπου το Αιγυπτιακό ιερατείο διακρίνεται σε 3 βαθμούς ιεροσύνης, πτεροφόροι και ιερογραμματείς και οι άλλοι ιερείς με τη φράση «Το δε φήμισμα τούτο αναγράψε η στήλας στερεού λίθου, της τεϊερής και εγχωρίης και ελληνικής γράμμασιν και στήσε ενεκάστο των τεπρώτων και δευτέρων και τρίτων ιερών προς τη του αιωνοβίου βασιλέως εικόνη, ονομάζονται τα μεν εικονογραφικά γράμματα ιερά, τα δε γραμμικά εγχώρια αντιδιαστέλλονται δε τα εγχώρια από τα ιερά, προφανέστατα σαν μη ιερά, μη τε ιερατικά. Κακώς λοιπόν σήμερα θεωρούνται αυτά ακριβώς σαν τα ιερατικά αιγυπτιακά. Εξάλλου, οι ιερογραμματείς αυτοί διάβαζαν ασφαλώς τα γράμματα που έγραψαν οι ίδιοι, κι όμως 2 αιώνες πιο μπροστά, επί Ηροδότου, δεν διάβαζαν τα αρχαιότερα τους εικονογραφικά που έβλεπαν. Άρα, άλλη γραφή ήταν η εικονογραφική εκείνη και άλλη αυτή τη στήλη της Ροζέτης. Αυτή πάντως η της Ροζέτης είναι το λαθραλφάβητο των 25 γραμμάτων. Επικαλείται εξάλλου ο ερευνητής τη μαρτυρία του Διοδόρου ότι οι ιερογλυφικά χαραγμένα σε ναούς της Αιγύπτου αναφερόταν σε πρόσωπα, πράγματα και γεγονότα της μετά τον Μέγα Αλέξανδρο εποχής. Αξίζει επίσης να αναφερθούν ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα από τα πάρα πολλά που υπάρχουν και που δεν είναι δυνατόν να παρατεθούν εδώ, ομοιότητας της ελληνικής γλώσσας και της γλώσσας που αποκαλύφθηκε στην Αίγυπτο. Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα πιο πάνω ενισχύει νομίζω την υπόθεση που διατυπώθηκε σχετικά με το ότι η θεωρούμενη ως αρχαία αιγυπτιακή γλώσσα πιθανόν να είναι η πελασγική γλώσσα. Η πελασγική γλώσσα φαίνεται να επικράτησε στον ελλαδικό χώρο τουλάχιστον από το 2000 έως το 1400 πρόκεινης χρονολόγησης. Πινακίδες με γραμμική α που καταγράφουν όπως υποστηρίζεται τη μινωική ή πελασγική γλώσσα χρονολογούνται έως το 1400 πρόκεινης χρονολόγησης. Χρονολογούν τη χρήση αυτής της γραφής από το 1750 μέχρι το 1400. Ο ίδιος Φρονό, ότι δεν είναι αρχαιότερη από το 1600, ότι παρευδοκιμήθηκε από την τελειότερη αρχαϊκή το 1450 και ότι εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται σαν φθήνουσα περίπου μέχρι το 1400, είναι η γραφή του μινωικού κράτους της Κρήτης. Κανείς σοβαρός επιστήμον δεν αμφιβάλλει ότι η γλώσσα των κειμένων της κρητομινωικής γραφής είναι η κριτική των μινωικών χρόνων, είτε είναι ίδια με την άλλη πελασγική, είτε και διαφοροποιημένη.
Στην ελληνική που καταγράφεται από τα ομερικά επικέπιτα υπάρχει κάποιο αξιόλογο ποσοστό πελασγικών λέξεων, τις οποίες όμως δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε όλες και ακριβώς. Σιγά σιγά η γλώσσα αυτή θα πρέπει να εξελίχθηκε και να μεταπλάστηκε σε αυτήν που ονομάζουμε αρχαϊκή και την οποία, όπως αποκάλυψε ο Βέντρης, καταγράφουν τα συλλαβογράμματα της γραμμικής Β και στη συνέχεια στη μεταγενέστερη αρχαία ελληνική και ούτω καθεξής. Η πελασγική όμως γλώσσα διασώθηκε με όλες τις διαφοροποιήσεις που είναι φυσικό να υπέστη και διατηρήθηκε μέχρι τους ελληνιστικούς χρόνους, όπως μαρτυρούν πολλές επιγραφές, γραμμένες με το αρχαϊκό ελληνικό αλφάβητο. Ως παραδείγματα θα αναφέρω επιγραμματικά τις μικρασιατικές πελασγοθρακικές επιγραφές, την επιγραφή από τη Λίμνο του 5ου πρόκεινης χρονολόγησης αιώνα και τις ετεοκριτικές του 4ου πρόκεινης χρονολόγησης αιώνα. Είναι η ίδια γλώσσα που αποκαλύφθηκε μέσω της αποκρυπτογράφησης του κειμένου της στήλης της Ροζέτης. Την γλώσσα αυτή διάβασε αρχικά ως Αμπολιόν και τη θεώρησε ως αρχαία Αιγυπτιακή. Οι υποθέσεις αυτές ενισχύονται και από πολλά στοιχεία που μπορούν να παρουσιαστούν σε ειδική επί του θέματος εργασία. Εδώ θα παραθέσω μόνο ένα μικρό δείγμα από τα στοιχεία αυτά, που όμως νομίζω πως αποτελεί σημαντική μαρτυρία του ότι η γλώσσα που θεωρήθηκε ως αρχαία Αιγυπτιακή φαίνεται να είναι η αρχαιότατη ελληνική. Να περάσουμε τώρα στην γραμμική Α. Στη γραμμική Α, ναι. Με δύο λόγια τώρα θα πούμε. Η γραμμική Α προσπάθησα να την δω μέσω δύο γραφών που είναι ήδη γνωστές, της Κυπριακής και της γραμμικής Β. Στην ουσία η γραμμική Β και η Α είναι πάρα πολύ ίδιες. Mm-hmm. Αλλά χρησιμοποίησα τις γνωστές για να μην έχω αντιρρήσεις. Ναι, σωστά. Λοιπόν, η μόνη διαφορά είναι ότι η γραμμική Α γράφει τη γλώσσα την πελασγική. Ενώ η Β είναι μεταγενέστερη και η γλώσσα αυτή είχε προχωρήσει και αλλάξει. Μεταξύ, και γράφει την ελληνική. Αυτό είναι όλο. Μεταγενέστερη ελληνική. Γιατί την μεταγενέστερη ελληνική είναι. Ναι, βράβο, την ελληνική όπως τη γνωρίζουμε τώρα. Για κάπου. Να τα λέμε καθαρά, γιατί στον Αυσίνο τα λέμε ξεκάθαρα με πηγές. Ναι, την πρωτοελληνική λοιπόν είναι η μια και η άλλη είναι η νεότερη ελληνική. Σωστά. Αυτή που η αρχαία η δική μας, όπως όποιος ξέρει τα αρχαία ελληνικά, δεν μπορεί να καταλάβει αυτά που λέμε σήμερα εμείς. Mm-hmm. Και κάπως έτσι είναι και αυτό. Είναι όπως η διάλεκτη. Διάλεκτη, ναι. Είναι όπως η διάλεκτη. Δηλαδή, γνωρίζω κάποιους ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται με τη γραμμική Α, ας πούμε, οι οποίοι ίσως να μην γνωρίζουν διαλέκτους και εκεί χάνουν κάπου το παιχνίδι, ναι. Χάνουν κάπου την αποκωδικοποίηση. Σωστό, γιατί πρέπει να ξέρεις και ποια γλώσσα μιλάς. Ναι, βέβαια. Εδώ ήταν πιο εύκολο γιατί μπήκαμε στη γλώσσα καταρχήν. Mm-hmm. Τη γραπτή τουλάχιστον. Λοιπόν, η γραμμική εδώ, σαν παράδειγμα, έχω δώσει μία επιγραφή. Γιατί η εργασία μου είναι μεγαλύτερη. Αυτό που παρουσιάστηκε στο συνέδριο που παρουσιάζουμε εδώ τώρα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι, μία επιγραφή από αυτές που βρήκαμε. Και λέει, σαν μετάφραση, λέει «Στον οίκο της δόξας προσφορά από μένα, στον οίκο εκείνου ψηλά ανυψώνω, στον ήλιο, στο ρά πάλι». Είναι κομμάτια από μικρά κομμάτια από επιγραφές. Δεν είναι κάτι προσφορές, φαίνεται σε... που κάνανε όπως κάνουμε σήμερα, σε τάματα, κάτι τέτοιο είναι. Mm-hmm. Από σε ναούς ή δεν ξέρω και πού ακριβώς έχουν βρεθεί όλες. Αλλά δείχνει ότι είναι κάποιες προσφορές σε κάποια τάματα. Mm-hmm. Και να προχωρήσουμε τώρα στην ετεοκριτική, η οποία είναι η πιο περίεργη από όλες. Διότι η ετεοκριτική δεν αμφισβητείται η γραφή της, τουλάχιστον για την ελληνική. Mm-hmm. Είναι, αυτό το κείμενο που βρήκαμε είναι γραμμένα στα ελληνικά.
Απλώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι γλώσσα είναι αυτή. Και αυτό το πράγμα τώρα τι έκανα εγώ, πιάσα ακριβώς την ίδια γλώσσα με τα ελληνικά πλέον γράμματα που δεν μπορεί να πούμε ότι δεν τα διάβασα καλά. Λέμε τι λέει αυτό το πράγμα. Και βγαίνει ότι καταρχήν η μία που παρουσιάζω εδώ είναι μία κάποια νεκρή που φέρνουν στο ναό, φαίνεται, μπροστά σε μία ιέρια η οποία ονομάζεται Νου Τριέμιτ, δηλαδή σύζυγος του Θεού. Και της φέρνουν αρώματα και προσφορές. Είναι σπασμένα τα κομμάτια και δεν έχουμε πλήρως την εικόνα. Mm-hmm. Αλλά αυτά που υπάρχουν βγαίνει ένα νόημα. Ναι. Και βγαίνει αυτό το νόημα. Μία προσφορά σε μία νεκρή κοπέλα, μάλλον, γυναίκα, και σε παράκληση σε μία ιέρια που μεσολαβεί και έχει αυτή η επιγραφή που ανέφερε εδώ και το όνομα της Πρεσού ακριβώς. Γιατί Πρεσό ή Φραϊσό ή Πραϊσό θα πει δεσπότης ήλιος. Mm-hmm. Και εδώ λοιπόν λέει η επιγραφή. Να τη διαβάσω. Διαβάστε τι. Λέει ο ισχυρή εσύ κόρη, σύζυγος, φέρει σκύπτρο. Τα λέω στα ελληνικά τώρα, τα γνωστά μας. Στο ναό εγώ ήλιε σε σένα, ήλιο δεσπότη, δηλαδή φραϊσό. Στην νεκρή εγώ αυτή άρωμα, είναι σπασμένα, οι γυναίκες άρωμα είναι σαν προσφορές. Mm-hmm. Και λέει, στο είναι μέσα υπάρχει αυτή μέσω εκείνης, δηλαδή τη συζύγου του Θεού, δεσπότη ήλιο. Δηλαδή, σαν η ιέρια να μεσολαβεί και είναι μέσα στο είναι. Η νεκρή ζει δηλαδή μέσα από αυτήν πλέον. Και λέει λοιπόν εδώ, νόμος ελάς φραϊσό. Που σημαίνει στο είναι μέσα υπάρχει, αυτή μέσω εκείνης δεσπότη ήλια. Φραϊσό ή Πρεσό. Mm-hmm. Ωραία. Και το ανέφερα αυτό γιατί υπάρχει, ακριβώς από την Πρεσό, υπάρχει και το νόημα, δηλαδή η έκφραση του τι σημαίνει. Στις αρχαιότατες παραδόσεις της αρχαίας ελληνικής γραμματείας για την ελληνική μεγαλώνηση, ο δημιουργό του μινωικού πολιτισμού και της μινωικής θαλασσοκρατορίας στον αρχαίο κόσμο, ομιλούν για Δία Κρηταγενή και Δία Βασιλεία της Κρήτης, αδελφό του Παντοκράτορος Ουρανού, προγενέστερο του Ολυμπίου, σύζυγο της ιδέας νύμφης και πατέρα των 10 κουρίτων, οι οποίοι παραβάλλονται με τους ιδέους δακτύλους, επώνυμους πρώτους ετεοκρίτες, γηγενείς κατοίκους της Κρήτης και με τους κορύβαντες. Επώνυμος του όρους της Κρήτης, αλλά και της Τροάδος, αναφέρεται και ως τροφός του Διός. Είναι θυγατέρα του αρχαιότατου βασιλέως της Κρήτης, Μελισσαίος, και ως αδελφή της Αδράστειας, τροφό και αυτή του Διός, τον οποίο τους παρέδωσε η Ρέα υπό την προστασία των κουρίτων. Η Αμάλθεια, θυγατέρα του Ήλιου, μεγάλωσε τον Δία με το γάλα της και απέκτησε από τον Άμωνα, βασιλιά της Κρήτης και της Λιβύης, τον Θεό Διόνυσο, αρχαιότερο από εκείνο της Εμέλης. Τον πρώτο Διόνυσο κατά τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, ο οποίος εξεστράτευσε στην Ινδική για να τιμωρήσει τον Δηριάδη. Οι παραδόσεις μιλούν και για Κρήτες Τεύκρους, άπικους στην Τροάδα και για τον επώνυμό τους γενάρχη Τεύκρο, πατέρα του Σκαμάνδρου, βασιλιά της Τροάδας, πατέρα της Βάτιας, η οποία παντρεύτηκε τον Δάρδανο, απόγονο του βασιλέως της Αρκαδίας Άτλαντος, επώνυμο της Δαρδανίας και γενάρχη του βασιλικού οίκου της Τροάδος.
Εξάλλου, ως πρώτου μήνος βασιλεύς της Κρήτης αναφέρεται και ο Αστέριος, ιός του Τεφτάμου, ιού του γενάρχου των Δωριαίων Δώρου, ο οποίος με πελασγούς και αιωλείς πέρασε στην Κρήτη και βασίλεψε στη Μεγαλόνησο, νυμφεύτηκε την Ευρώπη, απόγονο της Πελασγίδος και Αργίας Ιούς και είναι ο πρόγονος του πρώτου μήνος και των αδελφών του Ραδαμάνθιος και Σαρπιδόνος. Ήδη συνδέονται οι γενεαλογίες των Κρητών με τις πελασγικές του Δευκαλίωνος, του Έλληνος, του Δώρου και με τους γηγενείς Αιτεοκρίτες στην Κρήτη. Ο Αστέριος αναφέρεται και ως πατέρας της Κρήτης, επωνύμου της Νήσου, από την Ευρώπη, βασιλίδα της ελληνικής Φινίκης, αρχιακού και πελασγικού βασιλείου της Αργίας Ιούς, συγγενούς του Φορονέως και του Πελασγού, από τη γενεά του Ινάχου, στο Άργος και την Αρκαδία. Το όνομα Μήνος αποτελούσε τίτλο βασιλικό στην Κρήτη, τον οποίο έφεραν όλοι οι βασιλείς της Κρήτης επί αιώνες και βεβαίως μέχρι του Μήνο ο Ιδωμενέος, ο οποίος συμμετέσχε στην εκστρατεία κατά της Τρίας με όλα τα ελληνικά φύλλα της επικράτειάς του, που τα αναφέρει ο Όμηρος, πελασγούς, δωριείς, κίδωνες, αρχαιούς, αιτεοκρίτες, οι οποίοι κατά τις παραδόσεις υπήρχαν στην Κρήτη από τον πρώτο Μήνοα, από την εποχή του οποίου εδραιώθηκε η θαλασσοκρατορία των Μινοητών. Ο Σαρπιδόν, αδελφός του πρώτου Μήνοος, πολέμησε στην Κιλικία ως σύμμαχος του Κύλικος, συγγενούς της Ευρώπης, εναντίον των Λυκίων και ως νικητής εβασίλευσε στην Λυκία που πριν ονομάζεται Μιλιάς και στους Λυκίους τους πρώην ονομαζόμενους Τερμίλες. Ο Μήλατος, εταίρος του Σαρπιδόνος, βασίλεψε στην Καρία, αφού νυμφεύτηκε την Ιδωθέα, θυγατέρα του βασιλέως της Καρίας, χτίζοντας την επώνυμο του πόλη Μήλιτο, ως κριτική δωρική αποικία, η οποία ίδρυσε στον Πόντο σειρά αποικιών με την διάλεκτο των Ποντίων και μέχρι σήμερα να διατηρεί τα δωρικά κριτικά χαρακτηριστικά της και την λύρα να χαρακτηρίζει και την μουσική της Κρήτης και τη μουσική του ελληνικού Πόντου. Συγχρόνως ο Ραδάμανθης επεξέτεινε την μινωική επικράτεια τόσο στα νησιά του Αιγαίου όσο και στην Μικρά Ασία, εγκαθιστώντας τις κτήσεις αυτές Κρήτες ηγεμόνες, ως τον Ινοπίον Αστυγχείο ή τον ιό του Έρυθρο στις Ερυθρές της Ελλάσσονος Ασίας. Μαρτυρείται επίσης κατάληψη της Αττικής από τους Κρήτες και άρση της υποτέλειας των Αθηναίων και της καταβολής του φόρου των Αθηναίων νέων και νεανίδων από τον Θησέα και γάμη του Θησέως με την Φέδρα του Μήνοος. Ήδη και με τις διασταυρώσεις των βασιλικών οίκων επιβεβαιώνεται η διαχρονική ελληνικότητα των Μινοητών Κρητών, αυτοχθόνων και καταγωγής Ελλήνων και βεβαίως και της γλώσσας τους ως διαλέκτου της αρχαιοτάτης ελληνοπελασγικής. Επίσης αναδεικνύεται η διαδοχή του μινοϊκού πολιτισμού στον προϋπάρχοντα Κυκλαδικό αλλά και η επέκταση των Κρητών στην περιμεσογειακή και περιαιγειακή Ελλάσσονα ή Μικρά και Πρόσω Ασία και Βόρειο Αφρική. Ήδη λογικός αναμενόμενη και ιστορικός κατανοητή λόγω και της καταγωγής του πρώτου Μήνεως και των αδελφών του και από την Ευρώπη, απόγονο και κληρονόμο των επικρατειών της Αργίας Ιούς στην Λιβύη, την Αίγυπτο, την Αραβία, την Ελληνική Φινίκη, την Κιλικία. Ήδη ξεδιπλώνεται από τις αναφορές αυτές η δημιουργία της προϊστορικής ελληνικής θαλασσοκρατορίας των Μινοητών Κρητών από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου, τη Μικρά Ασία, την Πρόσω Ασία, μέσω και των Μινοϊκών λιμένων, των Μινώων ως ναυτικών σταθμών, στη Δήλο, στην Αμοργό, στη Σύφνο, στα Μέγαρα, στη Συρία, στην Αραβία, στον Σελινούντα. Η αρχαία ελληνική γραμματεία αναφέρει μινοϊκές κτήσεις στην Λιβύη, την Κυριναϊκή, την Αίγυπτο, την Φινίκη, την Παλαιστίνη, την Βόρειο Μικρά Ασία και την Ίσο Πανχαία, όπου ελάτρευαν τον Δία και τον Πατέρα του Ουρανό και είχαν καταγράψει και τα κατορθώματά τους σε επιγραφή σε αρχαιότατη κριτική μινοϊκή γραφή, η οποία μας παραδίδεται ως ελληνική επινόηση, ιερογλυφικά γραμμική αλφα, αρχαιότατη κριτική αλφαβητική, ανατρέχουσα μέχρι και την εποχή του Διός και του Ουρανού ως παντοκράτορος. Η αναφορά στην Πανχαία
τον Δία και τους Κρήτες Υπηκόους και πιστούς τους υμνητές τους και με επιγραφή των κατορθωμάτων τους σε συνδυασμό και με την σχέση των Μινωητών Κρητών με τη συγγενική τους βασιλεία, της Αργίας Ιούς και στην ελληνική Φινίκη, καταδεικνύει τις Μινωικές γραφές και την γραφή των Ελληνοφινίκων ως αμιγός ελληνικής καταγωγής από την κρητική ιερογλυφική, τις Αιγιακές Ελληνογενείς γραμμικές γραφές με πρόγονο τη γραμμική Α έως και το αρχαιότατο των ελληνικών αλφαβήτων, το κρητικό ως δημιούργημα και εφεύρημα των Ελλήνων, ως και η αναφορά στα πελασγικά γράμματα και την δωρική διάλεκτο και το αλφάβητό της, στον οποίο έγραψε ο Ορφεύς κατά τον Ιάμβλυχο και το οποίο ελληνικό αλφάβητο επανέφερε ο Κάδμος από την ελληνική Φινίκη, βασίλειο της Αργίας Ιούς, συγγενούς του Φορονέως και του Πελασγού. Το ελληνογενές ιστορικό και γλωσσικό υπόστρωμα της Φινίκης αντικατοπτρίζει στις παραδοχές ότι η Βίβλος ήταν κτίσμα του Κρόνου και ότι στον Όμηρο αναφέρεται ως βασιλεύς της Σιδώνος ο Φέδημος, όσο υποδεχθεί στον Μενέλαο μετά τα Τροϊκά και στο ότι η θεογονία των Σιμιτοφινίκων είναι πιστό αντίγραφο της θεογονίας των Ελλήνων, της ελληνικής Φινίκης, την οποία κατέκτησαν μετά από αιώνες ελληνικής κυριαρχίας, πολιτισμού και ελληνικής γλώσσας και γραφής, τα οποία και οικειοποιήθηκαν ως δείχνη και το παράγωγο των ελληνικών φινικικό αλφάβητο και η όλη τέχνη των Φινίκων αμιγώς ελληνογενής και ελληνόπρεπη. Το ελληνικό υπόστρωμα της Μικράς και Πρόσου Ασίας ενισχύει και η παραβολή του ονόματος της Παλαιστίνης προς τον Παλαιστίνο, ιό του Ποσειδώνος και βεβαίως η ρητή αναφορά στην γραφή σε Κρήτες Φιλιστέους. Η αναφορά αυτή επιβεβαιώνει την μετάδοση του αλφαβήτου από τους Κρήτες στους Φιλιστέους και τους Φίνικες. Ήδη προκύπτει με γραπτές ιστορικές αναφορές η διάδοση της ελληνικής γραφής στην Ασία και η διαπίστωση της καταγωγής, παραδείγματος χάρη των αραβικών και εβραϊκών αλφαβήτων, από τα ελληνικά ως αποτέλεσμα της προϊστορικής και ιστορικής ελληνικής διασποράς, εξαπλώσεως και απικήσεως. Το ελληνικό υπόστρωμα στη Μικρά και Πρόσω και Ενδότερη Ασία παρήγαγε και την χεταϊκή, σουμεριακή και περσική σφινοειδή γραφή ως παράγωγο των ελληνικών γραμμικών γραφών, δεδομένη τη σύνδεση και των Χεταίων με τους Χίδες Κρήτες του Ισυχίου και με τους Κητίους της Μικράς Ασίας ή τους Κισουβάτνα της Χεταϊκής Επικράτειας με τους Κισοετίους ή Κνωσίους Κρήτες του Ισυχίου. Χαρακτηριστική εν προκειμένου είναι και η καταγωγή του βασιλικού οίκου των Αχεμενιδών Περσών από τον εγγονό του Περσαίος, αυτοκράτορας των Μυκηνών, σύζυγου της Ανδρομέδας, κληρονόμου των βασιλείων της Αργίας Ιούς και στην Ασία και στη Βόρεια Αφρική. Εξαιρετικά σημαντικές είναι και οι αποκαλύψεις περί εξορίξεως και μεταφοράς βορειοαμερικανικού καναδικού χαλκού από τους Μινωίτες Κρήτες για κατασκευές μινωικών κοσμημάτων και διακοσμητικών στοιχείων στην Κρήτη. Όταν παρουσιάσατε και τελειώσατε την παρουσίασή σας στο Κρητολογικό Συνέδριο, ο κόσμος που ήταν εκεί, που σας άκουσε, πώς αντέδρασε? Λοιπόν, δεν αντέδρασε καθόλου. Εγώ όμως έκλεισα, τώρα που μου το λέτε, την παρουσίαση, με αυτές τις λέξεις εδώ. Διάβασα ένα κομμάτι, έτσι το έκλεισα. Αυτό που λέει, στο είναι μέσα υπάρχει αυτή η μεσοεκίνηση δεσποτήλια, το είπα στην πελασγική νόμος Ελλάς Φραϊσό και τους είπα ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μέσω εμού να ακουστεί αυτή η γλώσσα ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια. Εκεί έκλεισε, αλλά δεν η απάντηση δεν υπήρχε. Δεν αντέδρασε κανείς, δεν μίλησε κανείς, δεν υπήρχε κάποια επίσημη αντίδραση? Όχι, καθόλου, ούτε τίποτα. Η εργασία σας τώρα αυτή, εδώ έχουμε ένα μέρος της εργασίας σας από τα... Είναι ένα μέρος που παρουσιάστηκε στο συνέδριο, γιατί δεν μπορούσα να τη βάλω όλη, είναι μεγαλύτερη. Είναι τα ουσιοδέστερα στοιχεία. Στην άλλη εργασία έχει ακόμα περισσότερα, πιο πολλές μεταφράσεις και τέτοια. Οπότε θα περιμένουμε να εκδοθεί ένα βιβλίο λογικά.
Ναι, λέμε. Ολόκληρη την εργασία. Ίσως να εκδοθεί καταρχήν αυτό, mm-hmm. το μικρότερο κείμενο και θα δούμε. Ναι. Εγώ πάντως ευελπιστώ ότι θα έχουμε ολόκληρη την εργασία. Γιατί... Και εγώ το ελπίζω. Ναι. Ναι, εξαρτάται και από πολλούς παράγοντες τώρα πόσο... Και μετεφρασμένη σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Μακάρι να μπορέσει να γίνει. Ηγεμόνα, ισχυρέ. Ω ανώτατε, ηγεμόνα, ισχυρέ. Ω ανώτατε, ηγεμόνα, ισχυρέ. Ω ανώτατε, ηγεμόνα, ισχυρέ. Αίγυπτος, κάτω Αίγυπτος, Άνθος, ο ιερής της θέας Ανουκέ. Ο ανώτατε, Άνθος, εργασία και βωμός, ηγεμόνα ισχυρέ, θεά Ανουκέ. Γερό κέρας εκείνου, όλες τις εργασίες καθοδηγείς γυναίκα. Ιερέα, οδηγείς της θεάς το ιερό πανηγύρι, ιερέα της θεάς Ανουκέ. Ιερό κέρας εκείνου, θεά Ανουκέ, δύναμη του ηγεμόνα, καθοδηγείς, βωμέ, θαλασσοπόρε, κυβερνάς πλοίο, μεγάλη ιερέα της θεάς Ανουκέ. Ιερό κέρας εκείνου, θεά Ανουκέ, βωμέ, ιερέα, Αίγυπτος, κάτω Αίγυπτος, Άνθος, ο ιερής της θεάς Ανουκέ. Ιερό κέρας εκείνου, θεά Ανουκέ, δύναμη του ηγεμόνα, καθοδηγείς βωμέ, θαλασσοπόρε, μεγάλη ιερέα της θεάς Ανουκέ. Βάρβαροι εχθροί από την Ασία προσβάλλουν την Αίγυπτο. Βωμέ της θεάς Ανουκέ. Τροφός, ιερά φτερά του φθά, αγαπημένα ηγεμόνα. Άνθος, εργασία, αγαπημένη θεά. Άνθος, ιερό κέρας εκείνου. Οδηγήτρια, γυναίκα, θεά Ανουκέ. Λόγοι των νεκρών προγόνων, μεγάλη ιερής, ιερουργείται. Η θεά τροφός και ο μεγάλος ιερέας περνούν τη θάλασσα. Ο ιερέας του φθά και η θεά μπαίνουν σε χώρα βαρβάρων λαών που τους εχμαλωτίζουν. Εισχωρούν στην ξένη γη με επαγρύπνηση. Η θεά τροφός αγρυπνά. Ιδρύουν ναό του Θεού φθά, οδηγείς ηγεμόνα ισχυρέ με την θεά Ανουκέ. Τροφός θάλασσα για τα πλοία τους βωμούς, τον κόσμο της γης, επαγρύπνηση. Τροφέ, βωμέ, Άνθος, γυναίκα θεά. Τροφός που καθοδηγείς, κάτω Αίγυπτος, χαρά αγαπημένη. Λόγοι των νεκρών, νεκρή που δεσπόζεται, τροφός θεά που γεννάς, που με παγρύπνηση οδηγείς. Ναός καθοδήγηση, βωμός, τροφός.
Τροφός θάλασσα, τροφός. Άνθος, θεάτροφος που οδηγείς. Με πλοία διαβήκατε τις θάλασσες, γίνατε θαλασσοκράτορες, τον κόσμο της γης στη στεριά διευθύνατε, με το βωμό και το μεγάλο ιερέα. Λόγοι των νεκρών προγόνων, τροφός θεά που γεννάς, που με επαγρύπνηση οδηγείς. Τροφός θάλασσα που αγρυπνάς. Μεγάλη νεκρή, λόγοι των νεκρών προγόνων που δεσπόζεται άγρυπνη. Λόγοι των προγόνων που δεσπόζεται, θεά τροφός που γεννάς, που αγρυπνάς. Ηγεμόνα, μεγάλα ιερέα της αγαπημένης θεάς. Ιερέα της Αιγύπτου, θεά γυναίκα. Ηγεμόνα, ιερέα άγρυπνε, καθοδηγείς το ιερό πανηγύρι ανώτατε. Κάνεις προσφορές στους ναούς, εσύ άγρυπνε. Ηγεμόνα θαλασσοπόρε, μεγάλε ιερέα. Φθά, ανουκέ, γεννήτορες. Ναέ του φθά και της θεάς τροφού. Με πλοία διασχίζεις τη θάλασσα. Κάνεις προσφορές στην Αίγυπτο. Προχωρείς. Η θεά τροφός καθοδηγεί. Μεγάλε ηγεμόνα. Ιερέα απ' την κάτω Αίγυπτο. Ηγεμόνα ισχυρέ. Κάνεις προσφορές, καθοδηγείς τους βωμούς ανώτατε. Κάνεις σπονδές στο ναό ιερέα. Μεγάλε ιερέα, θαλασσοπόρε, προοδεύεις. Άνδρα απ' την κάτω Αίγυπτο, κάνεις προσφορές στην θεά Ανουκέ. Με την τροφό διασχίζεις τη θάλασσα, μεγάλε ιερέα. Οδηγούν οφθά η τροφός, η θεά Ανουκέ. Κυρία Ζωγραφάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δώσατε την ευκαιρία πραγματικά να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον για όλους μας. Σας ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι. Ήταν η εκπομπή Ναυσίνος από την Κρήτη. Και μην ξεχνάτε, οι θεοί δεν φορούν ρολόι. Γεια σας.